Οι γυναίκε που έχουν φουσκωτά Το πρότυπο τη βίζητα. Εγώ πάντω στην πλαστική δεν την έκανα για να, για να στην κοινωνία. Χειρίζονται τον άντρα με τη σεξουαλικότητα οι γυναίκε. Και αυτό πάμε είναι πάλι στην πατριαρχία. Αυτό, γιατί... Άκου, ο άνθρωπο δεν αλλάζει. Όχι, αλλάζει ο άνθρωπο okay, και γι' αυτό είμαι. Okay. Η... η πολιτική Α, μου φαίνεται υποκριτική. Και μένα, Αν, μου φαίνεται ψεύτικο. καλά, ε... εντάξει. Κάτσε να τελειώσει. δεν, το πήγα προσωπικά, ξεκόλα. Εδώ έρθουμε να χαλαρώσουμε. Δεν το βλέπω. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast Εδώ συνήθως κλείνω το βίντεο Πλάκα κάνω Σε μία ακόμα γνώμη Γνώμη λέγεται το podcast Ξέρετε που έχετε έρθει, χαίρομαι γι' αυτό Ελπίζω να είστε φανταστικά Μην ξεχάσετε ότι το podcast από τη στιγμή που θα ανέβει στο YouTube, μετά από δύο-τρει μέρε θα ανέβει και στο Spotify. Οπότε μπορείτε να το ακούσετε και στο Spotify. Αν θέλω να το ακούσω στο Apple Podcast. Δεν μιλάνε συνδοσκαλισμένοι στην αρχή για να σα. Ε, Κατάλαβε, να σα καλωσορίσω. Άνταγορη μου, καλωσόρισε. Τι μοιάζει, Εγώ το είπα για καλό, τέλο πάντων. Στο Apple Podcast δεν έχει ανέβει ακόμα. Λοιπόν, <laughs> και ξεκινάμε. <laughs> Αυτό το podcast δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, αλήθεια. Λοιπόν έχουμε, ξεκινάω πάντα από αριστερά, μην ε, Και έχουμε μαζί μα τον. Ε... Περίμενε. Τι φάση. Είμαστε εδώ τρει ώρε και περιμένουμε εδώ πέρα. Και ξεκινά από εδώ. Και άρχισα μία ώρα. Σε όλα τα podcast. Σε όλα τα Πάντα ξεκινάω από εδώ και πάω προ τα εκεί. Από τα αριστερά. Α κάνει και κάτι στη ζωή σου από τα αριστερά. Τι να κάνω. Ωραία. <σομίζει> ή <Υπά χει> <χει> <χει> έχουμε μαζί μα την. Όχι, όχι, παρακαλώ. Την... Παρακαλώ, ναι, <Κύριε κώκου> ο κύριο Κόκο Νικόλα μα, το γόρι <ο αρακώ> μα. <αλά>, τώρα <σομίζει> έχω καταλάβει ότι εγώ φταίω. Κατάλαβε. Δηλαδή παίρνω εγώ το τρώω εγώ τον παντένερτζι πάνω μου με τι μαλακίε σου. Κανένα. Τι μαλακίε τη δικιά μου, μαλάκα. Συνέχισε, συνέχισε. δεν έχει κανένα νόημα. Συνήθω τα. στο fame story. Τα προηγούμενα podcast που έχουν γίνει συνήθω καλεσμένοι δεν μιλάνε και απλά εγώ του παρουσιάζω. Έτσι μα θέλει πρόβατα. <laughs> Εσεί μιλήστε μόνο σα. Τέλο πάντων, είναι μαζί μα ο Χω, ευχαριστούμε πολύ, η Ευρυδίκη και Βαλαβάνη και η Ζωέπρε. Α, και τελευταία. Οκ, okay, ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ θέλω να δηλώσω πριν ξεκινήσουμε ότι. Όχι! Okay. Ah. Συγγνώμη. Να τη φωτογραφία ήθελα να δείξω. Παιδιά, εμεί εδώ πέρα ήρθαμε να περάσουμε καλά και το μόνο που έχουμε δεχτεί είναι Λε. αργοπορία. Φωνέλο. Μα φωνάζει γιατί γυρίζουμε δύο χαρτιά ανάποδα. Λε και θα διαβάσουμε. Οι κούπε μα ήταν άπλητε. Μου <laughs> είπε ο άλλο, βάλε μέσα καφέ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κοιτά μέσα και είχε γουλίκια και λάσπε. Εγώ ρίσκα, δεν έβαλα. Έχει πραγματικά το survival. Δεν Και αν τα εμβόλια ακόμα <laughs> κρατάνε. <laughs> Έλα, Χαίρομαι πάρα πολύ. το βλέπουμε. που είμαστε όλοι μαζί αυτή η περίπτωση περίεργη σύνθεση ανθρώπων. εδώ όπω αν έχετε παρακολουθήσει έστω και ένα επεισόδιο, έχουμε μπροστά μα καρτέλε όπου έχουν διάφορα. Δεν ξέρω τι κάνει, Κατουράει, μαλάκα. το ρισκάρεις και εσύ να νερό από αυτή την κούπα. Επίνοδο εδώ και ώρα. Ωραία, παιδιά, οι κούπε έχουν πληθεί. Έχουν πληθεί. Η κούπα μέσα. Τέλο πάντων. Ναι, ε, ε, μπροστά μας έχουμε διάφορες καρτέλες Α. όπου είναι είτε ερωτήσει για εμάς αλλά παντάμε όλοι είτε διάφορα θέματα συζήτησης ε, συμμετειά... Μπορούμε Που... να μην απαντήσουμε αν δεν θέλουμε Μπορεί... Ναι, ενώ πώς... έχουμε έρθει εδώ χαλαρά να είναι πούμε είναι τη ερωτήσεις. γνώμη μας Ναι, να μας πεις πώς είναι η ερωτική σου ζωή Ευρυδίκη Δεν μιλάω για τα προσωπικά μου <σχε> Ναι Είμαστε, λοιπόν, ναι, όχι, δεν είναι προσωπική ερωτήσει. είναι διάφορα θέματα συζήτηση. Εντάξει <laughs> παιδιά, <laughs> 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 να αλλάξουμε σελίδα, να το πάμε σε λίγο πιο ευχάριστο κλίμα. Φαντάζομαι <laughs> ότι ο Φίλιππος δεν μας κάλεσε εδώ για να μας ξεφτυλίσει. <laughs> μας κάλεσε εδώ για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση και σε αυτή τη βάση θα το κρατήσουμε. <laughs> ωραία. <laughs> <laughs> ωραία, ναι. Χαίρομαι πολύ. Συνήθω ναι. στα παλιά το podcast που μάλλον είναι το τελευταίο αυτό που θα γίνει σήμερα, ξεκινούσαμε από εδώ. Όχι, όχι. Εγώ παραχωρώ τη θέση μου, μην με κοιτά από εκεί. Όχι, απλά ο Χοκ θα σηκώσει την καρτέλα του. Ωραία. Ε, Μάλιστα. Και, δια, και πρέπει εγώ τώρα να. Διαβάζει. Και... Φωναχτά πρέπει. Το διαβάζω από μέσα μου και <laughs> άμα θέλω να <για> διαλέγω <laughs> να απαντήσω. Δεν δηλαδή, απαντά εσύ. Το διαβάζει απλέ κάρτε φορά. Για ποιο τα Ωραία, ωραία. Από πολύ μικρή ηλικία πλέον κάνουν πλαστικέ επεμβάσει και δεν αγαπούν τον εαυτό του έτσι όπω είναι. Λέμε να αγα... αγαπάε... αγαπάει. Έχει γράψει να Να αγαπάτε. Ναι, να αγαπάτε τον εαυτό μα. Να... να, αγαπάνε τον. Να... Αγαπάει τον εαυτό μα <laughs> και τελικά έχουν καταλήξει όλε με πλαστικέ και να μοιάζουν. Δεν άκουσα τίποτα. Να αγαπάνε, και... αγαπά... αγαπά... τον τι εαυτό μα. Ορίστε, δε εδώ. Λοιπόν, δες γράψει εσύ. Λέμε δεν να αγαπάει τον εαυτό μα και τελικά έχουν καταλήξει όλε με πλαστικέ και να μοιάζουν. Να απαντήσω. Κατάλαβε την ερώτηση. Εννοείται ότι κατάλαβα την ερώτηση, Απάντησε αυτό και σε πολλέ ερωτήσει που μάλλον θα γίνουν σε αυτό το podcast, είναι πατριαρχία. Τι σχέση τι έχει η πατριαρχία, <laughs> Έχει πολύ μεγάλη σχέση η πατριαρχία, γιατί όλοι μα, βασικά και οι άντρε και οι γυναίκε, τέλο πάντων, αλλά περισσότερο οι γυναίκε, έχουν δημιουργηθεί κάποια πρότυπα στα οποία ε, προσπαθούν να ικανοποιήσουν τι ε, αντρικέ ανάγκε σε πολλέ περιπτώσει. ή τι Σε πολλέ περιπτώσει. Δηλαδή. Δηλαδή, όχι τελείωσε, sorry. Όχι, ενώ ρε παιδί μου, σε ποιο βαθμό μια πλαστική πάνω σε μια γυναίκα εκμεταλλεύεται έναν άντρα. Χειρίζεται. Είναι χειριστική κατάσταση. Πώ είναι χειριστική κατάσταση. Αποσκοπεί. Σε... Είναι κάτι το οποίο αποσκοπεί. Σε... Έχει σε... ένα σκοπό. Τι? Στη σεξουαλικότητα. 100 είναι μια πλαστική η οποία επεμβαίνει, επεμβαίνει σε κάτι το οποίο είναι πραγματικό, αλλάζει τη μορφή του με κάποιο σκοπό. Αν αυτό το σκοπό σου τον έχουν περάσει από μια πατριαρχική κοινωνία, ναι, συμφωνώ. Αλλά το αν εσύ το χρησιμοποιεί προ είναι ένα δικό σου θέμα. Μα όπω και να. Εγώ πω... <laughs> ε, <laughs> Όχι, όχι. Εσύ, <laughs> αλλά... όχι <μαρ'> το ξέρω, <laughs> ναι. εγώ δεν έχω κάνει πλαστικέ, φαίνεται. <laughs> ναι, ναι. Ε... Νομίζω ότι το πόντι τη ερώτηση είναι ότι λέμε κοινωνία, ότι αγαπάμε τον εαυτό μα. Αλλά το αλλάζουμε. Αλλά όλε έχουν γίνει. Όλε αλλάζουν όλες αυτό ίδιες. και έχουν γίνει όλε οι Αν, ίδιες. Η, κοινωνία, αυτό λέει αν η κοινωνία. Βασικά είναι και ο καπιταλισμό στη μέση. Αν η ο καπιταλισμός είναι όλα αυτή τη στιγμή. Το marketing. Ισχύει. Αν η κοινωνία όμω επιτάσσει ή να είσαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να είσαι αρεστή, αρεστό ή οτιδήποτε τέτοιο. Ε, Προφανώ και κάποιε κοπέλε που είναι πιο μικρέ ηλικία και έχουν πολλέ ανασφάλειε. Θα θέλουν. Βέβαια, να κάνουν... το βλέπουμε και από μεγάλε. Δεν είναι απαραίτητο ότι το κάνουν για να θέλουν να αρέσουν σε κάποιον άντρα. Το κάνουν γιατί... για να θέλουν. Να, γιατί το κάνουν. Γιατί είσαι κλασικό άντρα που νομίζει ότι κάποια θα κάνει κάτι στον εαυτό τη για να αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι. Γιατί και σαν. Δεν είναι μόνο οι γυναίκε, είναι και οι άντρε αντίστοιχα. Οι δηλαδή, άντρες... όλη μα η ζωή γυρνάει γύρω από το να κερδίσουμε μια δηλαδή, γυναίκα δίπλα μα. ζωή γυρνάει, μας και... γυρνάει γύρω από την εικόνα γενικότερα. Γύρω από την αναπαραγωγή γυρνάει. Το να κάνει μια επέμβαση, αν θε να αλλάξει κάτι, ε, μπορεί να το αλλάξει. Το Φυσικά, θέμα είναι δικαιωμά μα. Αν ότι πλέον όποιε κοπέλε που λέει για τι κοπέλε συγκεκριμένα, αλλάζουν κάτι, το κάνουν γιατί... και θέλουν να μοιάσουν μια άλλη. Όχι γιατί θέλουν να αλλάξουν ναι, κάτι. Α... Δεν νιώθουν καλά με αυτό που έχουν και θέλουν να το αλλάξουν. Να... Λίγο να το διαμορφώσουν, ναι. να το. Σε αυτό φταίει το μάρκετινγκ και τα πρότυπα τα οποία σε αυτό φτάνει οι εταιρείε καλλιτικών, οι φαρμακευτικέ. Αυτό ξεκίνησε από την Πατριαρχία. Γιατί ξεκίνησε από την Πατριαρχία, Γιατί τη ξεκίνησε που... από την Πατριαρχία, Γιατί όλε αυτέ οι εταιρείε ελέγχονται από άντρε ναι. που όλο αυτό το πράγμα έχει εργαλο... εργαλειοποιήσει τη γυναικεία ύπαρξη. Πάντω αυτό πριν κάποια χρόνια, επειδή πριν α πούμε πέντε χρόνια που οι Καρδάσιαν ήταν η νούμερο ένα influencer με του κόσμου. Ακόμα που ακόμα είναι. είναι ακόμα. αλλά τότε που ξεκίνησαν να είναι οι Καρδάσιαν γυναίκε και όλε οι γυναίκε θέλουν να γίνουν Καρδάσιαν, άρα πηγαίνουν και βάζανε, ξέρω εγώ, ε, κόλο, βάζανε χίλι, βάζανε αυτό. Δεν καταλαβαίνω πώ συνδέεται η πατριαρχία, η πατριαρχία με τι Καρδάσιαν. Δεν ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια. Η πατριαρχία είναι κάτι που λειτουργεί στην κοινωνία από την αρχή τη σχεδόν. Δεν είναι ίταξη, ότι Εντάξει, ξαφνικά... υπάρχουν πατριαρχικέ, υπάρχουν και μητριαρχικέ κοινωνίε. Αν μιλήσουμε για το δυτικό κόσμο, για την Ελλάδα που ζούμε, Ποια... και σκέψουμε σε όσοι με υπηρότης, όπου ήταν βαθιά πατριαρχικέ οικογένειε. Αλλά η γυναίκα έκανε κομμάτι στην πραγματικότητα όμω. Είναι, είναι, πολύ σύνθετο το θέμα, άμα θε το αναλύσουμε. Μητριαρχικές κοινωνίε που υπάρχουν. Δεν ξέρω, δεν θα πιάσουμε αυτό. Α μιλήσουμε και το Όχι, δικό γιατί κόσμο. μου. κόσμο. Όχι, σαν... πες πε μου, πε μου, πε <laughs> μου, <εμείς> η πατριαρχία. <laughs> να, 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 μην, να, μην πειδάμε, να μην θέματα. Ρε, παιδί μην μου, θέματα. θα σου πω. Δεν είναι απαραίτητο το ότι μια γυναίκα θα κάνει πλαστικέ για να αρέσει σε έναν άντρα. Για ποιον το Πλέον κάνει? έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που εργα... εργαλειοποιείται και από τον καπιταλισμό. Γιατί όσο περισσότερε θέλουν. Γιατί ο καπιταλισμό δεν να μόνο από το του ανθρώπου. Ο άντρα θέλει για όλα, δηλαδή. Ναι. Πιστεύει ότι για όλα φταίει ο άντρα. Άρα ευθύνεται και Όχι, για όλα τα, τα καλά. Άρα έτσι. πρέπει να το δώσει και για όλα τα καλά. Για όλη Όχι, την κοινωνία. Ρε, ή ρε, έχει ρε, δομήσει ρε. όλη την κοινωνία την οποία υπάρχει και πρέπει να τον ευχαριστεί και ευθύνεται και για όλα τα κακά. Ή αλλιώ δεν γίνεται να έχει να καρποθεί μόνο όλα τα κακά ο άντρα, αλλά Θες όλα τα υπόλοιπα καλά. Θε κοινωνία υπάρχουμε αυτή τη στιγμή που πάει από το κακό στο χειρότερο. Εννοείται. Γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο. Βάσει ανάλυση όμω να μου το πει ότι πάει από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή το, το, σε τι ηλικία πεθαίνει ο άνθρωπο σε σχέση με το. Να πάμε στο 50, στο 60, στο 70, στο 80 με, από αρρώστιε, ε, να μιλήσουμε για την τεχνολογία, να μιλήσουμε για το επίπεδο ζωή, για την επίπεδα ελευθερία. Και έχουν ασχοληθεί με, το, με την τεχνολογία. Έχουν κολλάνε οι άντρε, μιλάμε για τον άνθρωπο Δεν θέμα. Δεν είναι εγώ μιλάω για τον άνθρωπο εγώ Δεν βλέπω εχθρού. Δεν χωρίζω τον άνθρωπο σε άντρα και γυναίκα όταν μιλάω για τον άνθρωπο. Κατάλαβε. Μιλάω για τον άνθρωπο. Εδώ λέει για ποιο λόγο τα κορίτσια από πολύ μικρή ηλικία πλέον κάνουν πλαστικέ εμεβάσει και δεν αγαπούν τον εαυτό του έτσι όπω είναι. Λέμε να αγαπάμε τον εαυτό μα και τελικά έχουν Όλε με πλαστικέ και να μοιάζουν. Δηλαδή μου λέμε να αγαπάμε τον εαυτό. Και είμαστε υπέρ. πάντω, όταν αλλά... αλλάζει τον εαυτό, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά τον εαυτό. Αυτό ακριβώ θέλω. Εκεί, εγώ εκεί θέλω να σταθώ. Ότι αν θέλει εσύ να αλλάξει κάτι πάνω σου να νιώσει καλύτερα, γιατί να μην το κάνει. Συμφωνώ σε αυτό. το κάνει. είναι η πρόθεση. Σημείο. Έχουμε φτάσει όμω σε ένα Α. σημείο που κάνουμε πλαστικέ απλά για να μοιάσουμε στο πρότυπο που υπάρχει αυτή την περίοδο. Το οποίο, δηλαδή, το οποίο είναι οι γυναίκε που έχουν φουσκοταχεί. Το πρότυπο τη Βίζητα. Με λίγα λόγια. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Γι' αυτό το λέω. Είναι το πρότυπο τη Βίζα. Ε, ναι. Ε, δεν είναι το πρότυπο τη βίζα. Όχι. Όχι. Ενώ θα το δεν το σημαίνει, δεν θα έλεγα ότι όποια γυναίκα έχει. Το, ήρ, το, το πρότυπο, αυτό. που προβάλλει, αυτό που βγαίνει από τα social media και επηρεάζει άρα αυτή τη, τη γυρίζεις στιγμή. Άρα το γυρίζει πάλι στο τι θέλει ο άντρα, άρα δεν μιλάμε το για το ίδιο πράγμα. Θένα, πράγμα. Για το γιατί η Εσύ περιγράφει κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει μια Όχι, εγώ... κοινωνία. <χε> Μισό. Δεν είναι ανάγκη να πάμε στι πατριαρχικέ κοινωνίε και να πάμε εκεί. Να μιλήσουμε γι' αυτό ότι. Το πρότυπο το οποίο προβάλλεται αυτή τη στιγμή από τα social media είναι αυτό. Είναι κάτι καθαρά 100% σεξουαλικοποιημένο. Δηλαδή δεν προβάλλεται η δύναμη. Άμα δει, α πούμε, στο Instagram, αυτέ που έχουν τα περισσότερα follows είναι τύπησε οι οποίε θα δει φωτογραφίε ναι, του να είναι Ντουμπάι ή Μπίζα Μίκονο. Κάτι δεν χρειαζεται την επέμβαση. Δεν σημαίνει ότι το κάνει γιατί θέλει δεν να είναι βίζα. Δεν λέω για αυτήν η οποία κάνει την επέμβαση. Μιλάω για τα πρότυπα. Μην παραποιείτε αυτά που λέω. Δεν παραποιώ αυτά που λε. Επειδή είπε ξαφνικά το πρότυπο τη βίζα. Και... Ναι, γιατί λέγατε αυτά τα πρότυπα, τα social media, το, τα οποία προσπαθείτε να τα βάλετε λίγο. Ναι, και λέω το πρότυπο τη βίζα γιατί λίγο πολύ είναι αυτό που δεν κατηγορώ, δεν το λέω σαν. Κάτι ότι είναι κακό. Κατάλαβε. Είναι αυτό όμω. Να μιλάμε να τα λέμε όλα όπω είναι κάπως. Ναι, αλλά δεν πιστεύει ότι. Γιατί εγώ καταλαβαίνω τι λε και λε. Ε, ε, αυτό που λέμε εκτό κάμερα. Απλά τα λε on camera. Αυτό δεν είναι αυτό, δεν είναι το θέμα. Ναι, το και χε, ναι αλλά υπάρχουν. Ρε, παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω τι λε. Ότι έχει συνδυαστεί το σεξι, βυζιά, ε, χίλι κτλ. με κάτι το οποίο είναι πρόστιχο. Αλλά μπορεί και να μην είναι πρόστιχο. Ενώ. Δεν, δεν μου δεν αρέσει το τσουβάλιασμα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όποια γυναίκα. Ε, έχει φουσκωτά χείλη, έχει μεγάλο στίχη. Θέλει να το κάνει για κάποιο λόγο αυτό, να ή το κάνει. Νιώθει ωραία αυτό. Νιώθει ωραία αυτό. Γουστάρι να το κάνει. Για μένα, νομίζω, έχει σημασία η πρόθεση που κάνει κάτι. Δηλαδή, αν κάνει πλαστική, γιατί το αγόρι σου σου είπε. Καλά, ε, ζωή Να σου πω, θα μου άρεσε περισσότερο με μεγάλα βυζιά. Και εσύ πα και κάνει πλαστική στα βυζιά σου, γιατί θα αρέσει περισσότερο στο αγόρι σου. Ε, χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο με τον εαυτό σου. Απλά θεωρώ γενικότερα... γενικότερα ότι υποσυνείδητα προσπαθούμε λίγο να αλλάξουμε τον εαυτό μα, να, μιάσουμε, να μοιάξουμε σε ένα. Μοιάσουμε. Μοιάσουμε. Τέλο πάντων. Σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, το οποίο είναι αυτό που είναι πολύ αποδεκτό σήμερα. Ρε, ναι, παιδί αλλά μου. αυτό είναι Οπότε γενικό. Οπότε θέλω δηλαδή να μόλις... έχω κι εγώ. Δηλαδή, με έχω πιάσει και εγώ στο παρελθόν να βλέπω ότι όλοι έχουν φουσκωτά χείλη και να βλέπω τα χείλη μου στον καθένα και λέω: Ρε, παιδιά, εμένα δεν μου κάθεται τόσο καλά το κραγιόν όσο μπορεί να κάθεται σε μια, σε μια κοπέλα με περιπέτεια. Και με δεν έχει χείλη. καμία σχέση. Ναι, γιατί με είσαι το... τέλειο όπω είσαι, και αντίστοιχα θα βρει το δικό σου τρόπο να εκφραστεί και να βρει το ωραίο για σένα. Πάντω, να κάτι, επειδή μιλάμε συνήθω για αυτά τα θέματα, μιλάμε κυρίω για τι γυναίκε και δεν μιλάμε Αντριβώς. καθόλου για του άντρε, όπου. Στο Instagram Αντίστοιχα. οι περισσότεροι είναι οι γυμνασμένοι, α πούμε. Αυτό. Είναι, άντρες... τους είναι ο κυλιακό του. Είναι ο κυλιακό. Απλά αλλά... δεν είναι επέμβαση ο κυλιακό. Ο κυλιακό είναι μια προσπάθεια που την κάνει με τον εαυτό σου. Τα Γιάννης... μαλλιά, η εμφύτευση, θα σου πω εγώ. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι... Προπό, και ο άντρα. Ξέρει, τι, δεν θεωρώ ακριβώς, να... αλλάζει τελείω η φυσιογνωμία του προσώπου σου και γίνει με... ένα τελείω διαφορετικό και άτομο από, μαλιάρση, από αυτό που ήσουν. Και με ναι. Τα είχε όμω κάποτε. Τα είχε και τα έχασες. Ναι, Για μένα δεν έχει τόση διαφορά το αν ένας άντρα πει ότι εγώ κάνω γυμναστική γιατί οι φίλοι μου όλοι είναι γυμνασμένοι ή γιατί <laughs> πρέπει να αρέσω. Ε... Ναι, αλλά δεν πάει να κάνει γυμναστική όμω και να. Να υπάρχει, effort, υπάρχει και να γίνεται πιο υγιή μόνο με την προσπάθεια. Τελικά... Δεν είναι ότι πάει και κάνει ενέσει και κλίνει. Αλλά μπορεί και αυτό. Δεν θα σου λέω απλά ότι ναι, το κάνω γυμναστική. Να πα το... να, να βάλει πλέγμα, α πούμε, για να έχει θριακού. Ναι. Το κάνω γυμναστική και το βάζω είναι πλέγμα το είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, σίγουρα. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα το ότι όταν κάνει γυμναστική δεν πάει να το κάνει γιατί. Α, έχω εγώ, α πούμε. Καλό στον εαυτό σου, κάνει όπω και να έχει. Στο τέλο τη ημέρα είναι. Το ότι κάνει γυμναστική. Κάνει καλό τον εαυτό σου δεν και υγεία σου. Δεν βελτιώνει τον εαυτό σου, τον βελτιώνει. Ναι, δεν έχει σημασία όμω η, η πρόθεση. Γιατί Εγώ το κάνει. Το κάνω γιατί θέλω να είμαι υγιή. Να μοιάζω με κάποιον που το μπορεί να. να... Ναι. Για ποιο λόγο το κάνω. Ναι, Καταφέρνω πρόθεση... σε συνάρτηση ναι, με Ναι, αλλά καταλήγει όμω να είσαι υγιή, να είσαι πιο δυνατό, να έχει καλύτερη ψυχολογία. Όπω και, και να έχει. Και να πάνω απ' όλα να είσαι εσύ στην καλύτερη εκδοχή του. Κατάλαβε, είσαι εσύ στην καλύτερη εκδοχή σου. Με τι πλαστικέ αλλάζει τελείω το, τον εαυτό σου. Πιστεύω ότι χάνει και την αίσθηση του εαυτού, του εαυτού σου. Ναι, πάντω το και να, να κάνει. Εγώ σε, ε, επιμένω και λέω ότι είτε γυναίκα είτε άντρα είσαι, το να κάνει πλαστική δεν θεωρώ εγώ. Όχι, ναι, ναι, ότι δεν έχω ναι, κάνει πλαστική. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχω αλλάξει. Δεν είναι κανένα Δε φε, παιδιά δεν είναι κακό. Αν θέλεις κάτι, αυτό λέω εξ αρχή. Ότι αν θέλει κάτι να βελτιώσει πάνω σου και να το κάνει για σένα, να αλλάξει, να σ' αρέσει. Πάντα με μέτρο. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Το μέτρο συζητάμε τώρα. Γιατί εγώ φαντάζομαι ότι αφ, ε, συζητάμε για περιπτώσει που έχουν κάνει ρε παιδί μου τα πάντα. Όχι, πάντω δεν χρειάζεται να έχει κάνει τα πάντα. Αν πα και, κα, και βάλει εδώ λίγο πάνω. Γιατί μιλάμε μόνο για χίλι. Και Ενώ ότι α μείνουμε στο μέτρο. Αν η άλλη θέλει να βλέπει τον εαυτό τη να είναι σε υπερβολή, α κάνει, α το κάνει. Γιατί να πρέπει να πούμε ότι. Α, έχει βάλει στήθο, έχει βάλει χείλη, είσαι βίζητα. Στην κορυφή βάντως... δεν, δεν, λέμε ή λέμε είσαι βίζητα. Απλά okay. εγώ αυτό που είπα είναι ότι αυτό είναι το πρότυπο το οποίο βγαίνει από τα social media και αυτό ακολουθείται. Απλά αυτό γίνεται και στην ακρότητά του γιατί π.χ. στην Κορέα κάνουν όλοι πλαστικέ. Δηλαδή, αν, αν είσαι στην Κορέα και δεν έχει κάνει πλαστική, ναι. Ναι, το... επίσης... Στη Νότια Κορέα, όχι στη ναι. Βόρεια Κορέα. Όπω και Είσαι... στην Αργεντινή, Εκεί... άμα δεν βάλει στήθο, στήχος... α πούμε. Δεν είναι. Οι δηλαδή, γονεί μαζεύουν στάνει... λεφτά για να κάνουν πλαστική τα, τα οικόσιμα. Υπόλοι... Ναι, υπόλοι... Δεν υπόλοι... είναι απαραίτητο για να αρέσει περισσότερο στον εαυτό σου. Βασικά είναι για να αρέσει τον εαυτό σου, αλλά είναι για να αρέσει τον εαυτό σου με βάση τα πρότυπα τη κοινωνία. Δεν θυμάστε μια περίοδο. Εγώ πάντω την πλαστική δεν την έκανα για να, για να αρέσει στην κοινωνία, το έκανα για να αρέσει σε μένα. τι πλαστική Το έχω ξαναπει, αγάπη μου. <laughs> Με έχει γνωρίσει και χωρί Να πω λίγο κάτι. <laughs> Θυμάστε μια δεν περίοδο. Είναι κάτι υπερβολικό. Θυμάστε Αυτό. μια περίοδο που ήταν τη μόδα τα φρύδια μα να είναι γραμμή. Ναι. Την έχει ζήσει Αυτό αυτή είναι περίοδο. μόδα όμω. Φρικτό τρένο. Και στην τρέν, πλαστική είναι μόδα. Στο, στο σήμερα που Γιατί ναι, βλέπα my style ε, rocks, α πούμε. Βλέπει. Και εννοείται πορωμένα. Okay. Okay. Βλέπω my style rocks και από ένα σημείο και μετά δεν αναγνωρίζω ποια παίκτρια είναι πια ενώ γιατί Είναι ακριβώ το... αυτή η ερώτηση αυτό του... λέει. που γράφει. Αυτό είναι ακριβώ αυτό. αυτό, αυτό λέει. Λέει. Με αυτό συζητάμε. Ότι εγώ θεωρώ ότι έχει να κάνει και ο καπιταλισμός σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτό. Γιατί πραγματικά οι εταιρείε από την... τα τελευταία χρόνια τελος πάντων ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να βγάλουν πολλά λεφτά. Οπότε όπου βρίσκουν την ευκαιρία. Ναι, να, εγώ πάντως να πω κάτι. Ε, στην ε, πραγματικότητα δεν, δεν με νοιάζει. Εννοώ. Τι δε... μα ρωτά τότε. <laughs> <laughs> Γιατί μα βάζει και σακοντόμαστε; Όχι, δεν μα βάζει εδώ πέρα, πραματικότητα... πίρι, 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 Για να μα πει σε μένα στα τέτοια μα. Όχι. Όχι, στην πραγματικότητα, α κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Ισχύει το α κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Ε, αλλά μα έβαλες ας την ερώτηση. Το σχολιάζουμε σαν κοινωνικό φαινόμενο. Ναι, <laughs> <τη στιγμή. laughs> <laughs> σωστά. <laughs> αλλά at the end of the day, Α κάνει η Ευρυδίκη, α είναι με μέτρο, η ζωή α πάει να κάνει υπερβολέ. Εγώ να πω. Α κάνει ο καθένα ό,τι γουστάρει. Συμφωνώ, κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Εσύ λε, από πού προκύπτει από αυτό. Από πού προκύπτει, σου λέω. Και το θεωρώ λίγο ρε παιδί μου στενάχωρο, όχι με την έννοια του πω αυτό που συμβαίνει είναι θλιβερό και τι παθαίνει η κοινωνία μα. Απλά το να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λέμε όλοι αγάπα τον εαυτό όπω είσαι. Αλλά παράλληλα να βλέπουμε τον εαυτό μα τον καθρέφτη και να βλέπουμε ότι είναι κάτι Συγνώμη, παράτερο. Αυτό, από αυτό δεν συμβαίνει και με τα φίλτρα. Πόσε φορέ έχουμε πει, μιλάμε για τα φίλτρα, μην βάζουμε φίλτρα στις φωτογραφίε ναι, και όλα αυτά. Και γι' αυτό δεν βάζω και εγώ ποτέ φίλτρα. Γιατί βλέπω τον εαυτό μου και αλλοιώνεται τελείω η εικόνα που έχω είναι, για τον εαυτό είναι μου. Είναι το αντίστοιχο φίλτρα. Καλά, παιδιά, σίγουρα παίζουν και ρόλο τα social media. Δηλαδή, από πάντα υπήρχε η σύγκριση. 100%, -100. με αυτό συζητάμε. Από ναι. τα social media, α, τα social media, media αυτή τη στιγμή όμω θα δει. Α, κοίτα τώρα, α πούμε. Πω, πω, ο Χόκ είναι πιο γυμνασμένο από μένα. Μήπως... Το λέω... εγώ πούμε. μήπω πρέπει να γυμναστώ κι εγώ, κοίτα. Εσύ hey, αντίστοιχα η Ευρυδίκη έχει πιο μεγάλη σημασία. Ναι, χείλη αλλά η γυμναστική, που... μην η το, το ξαναβάζει. Είναι κάτι Ρε, το παιδιά, οποίο είναι καλό βάζω... να παραδειγματιστεί όμω. Βάζω ναι. εγώ, Φε... παίρνω ε... εγώ από το δικό μου τον εαυτό πώ συγκρίνομαι με κάποιον άντρα που μπορώ να δω Ρε... στα social. Και... Δεν θα πω, Α, να βάλω χίλι. Συγγνώμη, δεν θα πω εγώ για την Εβριδίκη που είναι καραγυμνασμένη και είναι καλά. κορμάρα. Καλά. Δηλαδή και εγώ θα δω την κοιλιά μου στον καθρέφτη και θα πω, Πώ είμαι πούλη. Όλοι παίρνουμε ρεθίσματα από κάπου. Το θέμα είναι πώ θα το κάνουμε πάνω σε εμά. Ναι, και αυτό το, ε, αγάπ, ε, αυτό το τελικά, Να, αγαπάμε, να τον αγαπάμε τον εαυτό μας. Τον μας και αυτά. Αρχικά είναι πολύ πια. Το θέμα είναι να τον αγαπάμε <laughs> και α <ας> έχουμε κιλά. Αγαπητοί και α μην έχουμε κιλά. Εγώ σε αυτά θα ήθελα να μιλήσω. πάνω. Και Για όταν αγαπά τον θα εαυτό θα σου, προσπαθεί και να τον βελτιώσει. Δηλαδή, αγαπάω όταν κάνω γυμναστική, όταν μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου με τα παραπάνω κιλά που έχω. Αλλά θα τον αγαπάω. Κεφαλικό. Θα... Μπορώ να αγαπάω τον εαυτό μου με τα κιλά που έχω, αλλά επειδή τον αγαπάω, θα κάνω άμα θέλω και την προσπάθειά μου να κάνω γυμναστική. Άμα Είναι θέλω. Είναι αυτό που είχε γίνει, α πούμε, με το body positivity movement στην Αμερική. Που ήταν κάποιε κοπέλε οι οποίε είχαν παραπάνω κιλά. Και όταν μια κοπέλα, π.χ. Ποια ήταν, όταν η Αντέλ έχασε τα πολλά κιλά, που την, την τράξανε, όλοι. Γιατί λένε δεν είσαι ε, body positive και τέτοιε μαλακίε. Ενώ η Αντέλ ήθελα απλά. Να φτιάξει όταν, λίγο την υγεία τη, ρε παιδί. Εντάξει, το το αυτό τώρα εκεί είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί μπορεί, μπορεί, μπορεί πολλέ κοπέλε οι οποίε είχαν παραπάνω κιλά να είχαν ταυτιστεί με την Αντέλ και μετά να νιώσαν ότι του πρόδωσε. Λανθασμένα. Ναι. Ότι, ότι του πρόδωσε και τύπου εμεί που σε θαυμάζαμε, Αντέλ, τώρα εσύ ξαφνικά πα και γίνεσαι αδύνατη. Γιατί. Θα okay. σου δώσουμε λογαριασμό, αν θέλουμε να χάσουμε κιλά. Είναι, okay <laughs> να <laughs> κιλά. είναι OK να, να έχει παραπάνω κιλά, θες. είναι OK να έχει όσα κιλα θε, είναι OK να. Να θε και να τα χάσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπά τον εαυτό Και ακριβώ εκεί πατάω και λέω ότι είναι OK και το να θε να κάνει πλαστικέ. Είναι OK και το να θε να βάλει και βυζιά και κόλου και να πα να βάλει και κυλιά. Όχι, είναι OK να κάνει οτιδήποτε. Απλά πρέπει να ξέρει γιατί το κάνει. Εγώ εκεί κολλάω. Ναι. Και εγώ, Στο ναι. ότι αυτά την τα πρόθεση. πράγματα δεν είναι. Ότι το κάνει επειδή αγαπά τον εαυτό Δεν είδε μια φωτογραφία σου. στο Instagram και λε: Α, θα γίνω κι εγώ έτσι. Είδε και μια φωτογραφία στο Instagram, αλλά δεν είναι το κάνει επειδή αγαπά τον εαυτό σου. Το κάνει επειδή δεν αγαπά τον εαυτό σου, επειδή νιώθει ανασφάλεια με κάποια πράγματα και επειδή θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα χειριστικά για κάποιο αποτέλεσμα. Ναι. Το το πιο αποτέλεσμα θα είναι αυτό, το ξέρει ο κάθε άνθρωπο αντίστοιχα. Αλλά είναι, κάτι, είναι μια είναι μια μέθοδο 100% χειριστική. Και ναι, δηλαδή, μπορεί συγγνώμη, να φταίει η πατριαρχική ότι κοινωνία. Ε, Περιμένουμε, να, να τελειώσω ένα ε, μισό λεπτάκι. Ε, εσύ, να τελειώσω μου ότι ε, λεπτάκι. Ό, σε ό, δεν, ένα μισό λεπτάκι. δεν κάνω... το λέω για σένα, δεν, για πιον, κάτι. δεν το λέω προσωπικά. Δεν το λέω ό, προσωπικά. Το λέω, Θέλω το να με αφήσει να τελειώσει. να Θέλω να με αφήσει να ολοκληρώσω και μετά, αν θέλει, μπορούμε να το πάμε και προσωπικά. Ότι όταν χρησιμοποιεί τέτοιε μεθόδου, το κάνει γιατί κάπου αποσκοπεί, γιατί κάτι θέλει. Πάντα. Δεν το κάνεις γιατί έτσι, δεν το κάνεις Για, γιατί έτσι Γιατί όμως δεν το πά στο, στο χειριστικό δεν κομμάτι Δεν πάντων με διακόψτε και έχασα τον ηρμό μου ε... Δεν ισχύει ότι το κάνεις Απλά γιατί θέλεις να, να Τραβάς περισσότερο του άντρες Ή οτιδήποτε τέτοιο το κάνεις mm -hmm. Γιατί θες να βλέπεις τον εαυτό σου ναι. Όπως σου αρέσει και όπως γιατί δεν, μπορείς σου έχει η και γιατί δεν μπορείς να αποδεχτείς και και δεν μπορείς να αποδεχτείς τον εαυτό σου όπως ακριβώς είναι και να τον αγαπήσεις και να τον κάνεις καλύτερο και πρέπει απλά να πατήσεις πάνω σε αυτά τα πρότυπα τα οποία πρότυπα Πιστεύει ότι έχουν κάτι παραπάνω από εσένα, το οποίο εσύ δεν έχει. Γιατί έχεις, αυτό σου και χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα για να προσπαθήσει να το αποκτήσει. Έχει σκοπό και το κάνει αυτό. Να μην κοροϊδευόμαστε. Έχει σκοπό. Το αν αυτό είναι καλό ή όχι, δεν, δεν, θα το, δεν το κρίνω. Αλλά είναι αυτό. Περίμενα. Δεν θεωρείς... λέω ότι είναι καλό ή κακό. Λέω Γι ότι είναι αυτό. Τα social media θεωρείς... μα επηρεάζουν mm. πάρα πολύ Σίγουρα. στον τρόπο που δρούμε και στην κατάθλιψή μα και στη διάθεσή μα. Σίγουρα. Και γενικότερα Αλλά. σε όλο αυτό. Οπότε όταν εγώ βλέπω όλη μέρα φωτογραφίε από κοπέλε που έχουν το τέλειο σώμα το τέλειο πρόσωπο, τα τέλεια. που μπορεί να είναι και όλα φίλτρα. Ε, ναι, ναι, όπω και αντίστοιχα ένα άντρα επηρεαστώ... βλέπει κάποιον με λαμποργίνι, Ισχύει. με τα σούπερ μόντελ και κλπ. Και, και ψυχολογικά και θέλει να μοιάζει αυτό. Γιατί όλα τα παιδάκια που ακούνε τραπ και τέτοια μουσική είναι σε φάση, βγάζουν τα δεκά στο TikTok και λένε Μάγκε μου, εγώ έχω καφρά και γαμάω και κάνω. που είναι δέκα χρονών. Επηρεάζονται κι αυτά. Και mm. το το στενάχωρο είναι ότι όλοι εμεί που βρισκόμαστε σε αυτό το τραπέζι επηρεάζουμε κόσμο και είμαστε μέρο αυτού του συστήματο ναι. των social media μέσω ναι. τη μουσική σου, μέσω των βίντεο μου, μέσω τη ύπαρξή τη. Okay. Επηρεάζουμε κόσμο. Εγώ σου απαντήσω δεν επηρεάζω. Σε ξέχασα. Να σου απαντήσω αυτό. Και, σε παντήσω <laughs> παντήσω και ο Φίλιππο στα social media. <laughs> <laughs> συγγνώμη. Το, το αν εσύ επηρεαστεί από κάποια πρότυπα τα οποία προωθούνται είναι δικό σου πρόβλημα. Αν εσύ, εσύ επηρεαστεί. Θε να πει ότι εσύ δεν έχει επηρεαστεί ούτε από την τηλεόραση έχω Όχι, έχω επηρεαστεί και συνεχίζω να επηρεάζομαι. Αλλά μετά είναι στην κρίση του καθενό το τι επιλογέ θα κάνει για τη ζωή του. Δεν, δεν μπορώ είναι. εγώ δεν είναι, δεν, δεν είναι δημοκρατικό. Άρα δηλαδή δεν, δεν είναι, είναι δημοκρατικό. δημοκρατικό. Αυτό είναι, αυτό είναι η δημοκρατία και αυτό είναι η ελευθερία. Δηλαδή θε να μου πει ότι εγώ σαν καλλιτέχνη. Από κάπου έχει επηρεαστεί. Δεν Προφανώ δεν υπάρχει. Από τα βιώματά σου, από την Εννοείται Αλλά εγώ σαν προσωπικότητα είμαι ελεύθερο να παράγω και να δημιουργήσω αυτό το οποίο εμένα με εκφράζει. Το με βάση επηρεα... αυτά που, έχεις, που σε έχουν επηρεάσει. Ναι, όμως. σίγουρα. Δεν το, αν κάτι ψέματα, από το, μυαλό σου. το, αν κάποιο λέει ψέματα ή όχι, που και η τέχνη είναι και κάτι από το μυαλό σου. Μπορεί να φτιάξει κάτι από το μυαλό σου και να το παρουσιάσει έξω, να, το... να φτιάξει μια ιστορία και να την παρουσιάσει. Η τέχνη δεν είναι το φανάρι, το πράσινο και το κόκκινο. Η τέχνη είναι ένα δημιούργημα μέσα από το κεφάλι, είναι συνέστημα. Έχω την ελευθερία να κάνω ό,τι θέλω. Την το ελευθερία το απλά... εσύ, από το... τι επιρροέ σου είναι αυτό. Αυτό ε, όλο που δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν είναι προ... παιδιά, 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 πραγματεί. Πραγματεί, από κάπου έχω επηρεαστεί. Απλά το θέμα, ξέρει ποιο είναι ότι. Το ποιο έχει επηρεάσει, όπω το αν εμένα ας πούμε, με έχει επηρεάσει, παράδειγμα, λέμε τώρα ο Jay-Z, ξέρω εγώ, ή ο Kanye West, και εγώ καταφέρω ένα, ένα χι αποτέλεσμα στη ζωή μου, δεν θα πει κανεί, Α, είδε τον Jay-Z και ο Kanye West τη βγάλανε. Θα πούνε μπράβο σε μένα. Ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, εάν εγώ επηρεαστώ αρνητικά από κάποιον άλλον και κάνω. επηρεαστώ από τον Jay-Z αντίστοιχα και πάω και σκοτώσω, θα, θα, θα βάλει φυλακή τον Τζέιζι. Θα βάλει φυλακή εμένα. <laughs> Αν εγώ έχω επηρεαστεί ναι. από αυτό το πράγμα, ναι, μπορεί να έχει παίξει ρόλο, αλλά η επιλογή δεν και, και η απόφαση ακραίο, είναι δικιά μου. Γιατί δεν μπορεί να συμβεί. <laughs> Μιλάμε για τα μικρά καθημερινά πράγματα που επηρεάζουν και τα βλέπει παντού σε εμά. Ωραία, εικόνες, άρα, τι να κάνουμε. Και μεγαλώνει θεωρώντα ότι αυτό όλο <laughs> είναι μορμά. Ναι, νομίζω ότι ο Χόκ λέει ότι προφανώ έχουμε 100 ερεθίσματα γύρω μα και υπάρχει ένα φίλτρο. Έτσι, ελεύθερο Ότι υπάρχει ένα φίλτρο στο. Τι, από τι επηρεάζεσαι και τι τελικά επιλέγεις να κάνεις Αλλά για να υπάρχει αυτό το φίλτρο, πρέπει αρχικά να είσαι από μία ηλικία και πάνω, και έχει και σημασία πόσο καλά επικοινωνεί με τον εαυτό σου και πόσο καλά τα έχει με την πάρτη σου από το Δεν βλέπω. Βλέπω, α, μία κοπέλα στο Instagram με, με, με μεγάλο τύφο και πολλά likes. Θέλω κι εγώ πολλά likes, θα πάω να βα... Ενώ προφανώ και καθημερινά είναι και από τα, από τα social το, media. Δε. Απλά δε. είναι φωτογραφία. Όχι, παιδιά, λέω ότι από τα social media. Και καθημερινά από την Κάθε μέρα ο καθένα μας έχει 100 ερεθίσματα Το τι επιλέγει τελικά να... Από τι επιλέγει να επηρεαστεί Και τι επιλέγει τελικά να κάνει Και πως επιλέγει να ζήσει τη ζωή του Είναι, είναι... είναι... Απλά, αυτοβούληση Απλά δεν, δεν είμαστε ναι. 100% αυτό Δεν θεωρώ ότι ισχύει 100% αυτό Είμαστε λίγο αυτά που έχουμε ζήσει και αυτά Άρα που Άρα, κάπου πρέπει ζήσει. να ρίξουμε τι ευθύνε για τα λάθη μα. Δεν μας, λέω γι' αυτό. Αφ... Καθόλου δεν στο λέω γι' αυτό. Μα προφανώ και είμαστε αυτά που έχουμε ζήσει. Εννοείται Αλλά αυτό. δεν θα αφήσει αυτό που έχει ζήσει να σε καθορίσει. Ούτε τι, τη... ξέρω πώ μεγάλο όταν ήσουν μικρό, ούτε τι, τη... αυτά από του γονεί σου, ούτε το σχολείο, ούτε τίποτα. Θα σε Ή καθορίσουν. Θα σε θες. καθορίσουν θετικά. Ρε παιδιά, μπορεί να σε καθορίσουν μέχρι ένα βαθμό. <Σ2> <ΣΟ> ναι, <ΣΟ> αλλά απλά δεν πιστεύω ότι είμαστε 100% ελεύθεροι, ότι έχουμε 100% ελεύθερη βούληση. Όλοι είμαστε επηρεασμένοι. Δηλαδή, πλέον έχουν, οι εφαρμογέ που έχουν βγει, πούμε, το, τα social media και όλα αυτά, επηρεάζουν πάρα πολύ τον τρόπο που Ναι Αλλά που είναι, που είναι επιλογή σου να επηρεαστεί. Αυτό δεν σου λέω. Να... Όταν όλο ο κόσμο είναι εκεί, αναγκαστικά θα πα και εσύ. Είναι επιλογή σου να ακολουθήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Εσύ το διάλεξε για να νιώσει αποδεκτή. Sorry, δεν το πάω προσωπικά. Το καταλαβαίνω πώ το λε. Δεν για ασφάλεια. Δικιά αν σου να εκτός, το κάνει αυτό. Αν είσαι εκτό αυτού Είσαι του μόνο κόσμο. σου, είσαι μονάδα. Ένα που δεν βλέπουμε, ένα που δεν έχει social media, είμαστε όλοι α πούμε και λέμε πω, πω καλά, αυτό είναι γέρο, δεν έχει Instagram, δεν έχει Όχι, το λέμε, και λέμε, και λέμε τη γαμά του σουμάνι, ναι. τη γαμά τη τύπησα. Ναι, ισχύει αυτό. Γιατί πολλέ φορέ αυτό. Ναι, πλέον ναι. Να Εγώ λέω, μαλάκα σε θαυμάζω. Πραγματικά. Το θεωρούμε κάτι. Δεν είναι εύκολο να πάρει αυτό το δρόμο. Όχι, αλλά. Δεν είναι εύκολο για την μέρα της Τα παιδιά σου. και τα παιδιά που, υπα... που, υπάρχουν τώρα και είναι μωρά, α πούμε, είναι σε μια φάση ότι θα γεννηθούν μέσα σε αυτό. Εμεί ζήσαμε και χωρί ζωή. Πάντω, εγώ αν αλλα... έκανα και... μια άλλη δουλειά, δηλαδή αν ήμουν, α πούμε, δούλευα στην τράπεζα, δεν θα είχα social media ή θα είχα ένα πολύ κλειστό προφίλ με 10 followers. Τώρα που το έχει ζήσει αυτό. Πιστεύω. πιστεύω. Ναι, και εγώ το ξέρω ναι, αυτό και εγώ το αλλά πιστεύω Αλλά σου λέω τώρα από, από την σκοπιά τώρα. Τώρα ξέρει τα social media από μέσα. Αν ήμουν δάσκαλο, αν ήμουν καθηγητή. Αν ήμουν κάτι το οποίο δεν θε, χρειάζεται. Έχει υπάρξει κάτι που ήμουν <laughs> Σε παρακαλώ. <Αλλά laughs> ήμουν ωραία, και το... είμαστε ακόμη στην πρώτη ερώτηση. Δεν Κάτι θέλει να πει, αφριβητήκη πριν. Τι να πω. Καλά, εντάξει. Κάτσε να τελειώσει. Δεν το πήγα προσωπικά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λες ότι κάποιο θα κάνει μια πλαστική επέμβαση, μια επέμβαση γενικότερα. Για να χειριστεί κάποιον. Λέω ότι είναι μια χειριστική συμπεριφορά. Αλλάζει κάτι επάνω σου τεχνητά το Γιατί δεν μου αρέσει και θέλω γιατί να το βελτιώσει. Έχει ένα σκοπό. Ποιος γιατί δεν σα αρέσει. Άλλ... Πρόσεξε, υπάρχουν περιπτώσει. Όχι, όπου... θέλω να μιλήσει για μένα προσωπικά. Ναι, δεν μιλάω για σένα προσωπικά γιατί δεν σε ξέρω. Αλλά θα μιλήσω για περιπτώσει που γνωρίζω. Mm -hmm. Υπάρχουν περιπτώσει χτύπαξιλό που γυναίκε μπορεί να είχαν καρκίνο στο μαστό και τα σχετικά. Για μπορεί να έχουν okay. χάσει, α πούμε. Και να έχουν κάνει πλαστικέ για να το διορθώσουν. Αυτό είναι. Ευτυχώ που η επιστήμη έχει φτάσει εκεί και οι γυναίκε μπορούν να το κάνουν. Οποιοδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα να το διορθώσει. Αλλά όταν χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, βλέπει παράδειγμα την Kim. Ωραία. Και βλέπει ότι το φαινόμενο. Καλά, εγώ δεν το το φαινόμενο, το, φαινόμενο φαινόμενο την κύλνε, κύλνε, ε, το φαινόμενο. Εσύ δεν, δεν έχει πρότυπα. Το, ε... Που ακολουθεί. Να σου πω την αλήθεια, έχω μεγαλώσει με πρότυπα, αλλά αυτό το πρότυπο το οποίο προσπαθώ να βάζω στον εαυτό μου είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Απλά προσπαθώ να, φαντασω, να, να φανταστώ τον εαυτό μου, το πώ θα ήθελα να γίνω και να αρχίσω να συμπεριφέρομαι σαν αυτόν τον άνθρωπο που ήθελα να γίνω. Να αλλά σίγουρα κάτι. με επηρεάζουν γύρω καταστάσει οι άνθρωποι που έχω, οι συνεργάτε μου, οι φίλοι μου. Μια μητέρα. Ωραία. Yeah. Που έχει θυλάσει έχει... Και έχει... το στήθο δεν ήταν όπω ήταν πριν. Yeah, ναι, δεν δεν, μπο... δεν, δεν, μπορεί να το βελτιώσει. Μπορεί να το βελτιώσει. Γιατί για, να νιώθει, έχει... για καλύτερα. Για να νιώσει... Γιατί είναι χειριστικό δεν... αυτό και έχει ένα σκοπό πίσω από αυτό. Δεν με αφήνετε να τελειώσω ποτέ. Μα, ε, μα... συγγνώμη, σε αφήνουμε και αλλάζει θέμα. Δε, ε, επειδή με ρωτάνε άλλες, άλλα πράγματα και αναγκάζομαι να, να πάω. Κανείς. Ε, όταν παίρνει ένα πρότυπο σαν την Κιμ, το οποίο βλέπει τι προβάλλει, προβα, όταν αυτά τα πρότυπα προβάλλουν σεξουαλικότητα. Η σεξουαλικότητα για τον άντρα. Χειρίζονται τον άντρα με τη σεξουαλικότητα οι γυναίκε. Και Αυτό πάμε πάλι fact. στην πατριαρχία Αυτό, Γιατί είναι επιλογή σου να το χειριστεί. Δεν είναι, δεν είναι επιλογή σου. Δεν το διαλέγει να το χειριστεί. Δεν διαλέγει να χειριστεί τον άντρα με τη σεξουαλικότητά σου. Δεν σου λέω ότι ο άντρα είναι καλύτερο. Εγώ η κοπέλα μου. <laughs> ναι, sorry, <laughs> δώσεις okay. δύο φιλιά. Πρώτον, δεύτερον, δε 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 δεν το κάνουν οι γυναίκε για να προσωπικά. χειριστούν του ανε. Δηλαδή, αν είσαι τόσο ηλίθιο που δύο βυζιά θα σε χειριστούν. Επειδή είναι το ξέρει και είσαι τόσο ηλίθιο και είναι τόσο ηλίθιο και το ξέρει και είσαι πολύ πιο έξυπνη στι περισσότερε περιπτώσει, αν είδο το χρησιμοποιεί και έχει ένα αποτέλεσμα σε αυτό. Καλά κάνει. Για μένα μαγκιά του φάτου τα όλα αν μπορεί. Αλλά είναι αυτό. Τέλο πάντων, δεν okay. δε συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια είναι η αποψή σου και είναι η γνώμη σου. Δεν θα φύγουμε ποτέ από εδώ. Πάμε να δούμε. θέλω να είσαι με το ρολόι έτσι. Εδώ έρθουμε να χαλαρώσουμε. Δεν το βλέπω. Δεν βλέπω. Εδώ ήρθαμε να περάσουμε καλά. Χαρά, πάμε. Αλλά εντάξει, θα φύγει και θα αρχίσει να μα βρίζει. Όχι, ρε, εσεί θα με βρίζετε. Ε, Εγώ ήδη δεν απάντησα, δεν υπάρχει. Έθετε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσω αυτή την ερώτηση, yeah. αλλά ναι. Μπορεί να την προσπεράσουμε όμως θέλετε. Yeah. Μιλάμε συνέχεια για ισότητα και αναφερόμαστε yeah. μόνο στο φεμινισμό και στα δικαιώματα της γυναίκας. Δεν είναι άδικο για τους άντρες να γίνεται αυτή η διάκριση. Δεν είναι διάκριση γιατί δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ στα δύο φύλλα τους τελευταίους αιώνες και ειδικά όσο υπάρχουν χώρες στις οποίες οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να μην δείχνουν το, το, δέρμα τους, τους, να μην δείχνουν σχεδί. τα μαλλιά του, ε, να μην μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο, να μην έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Εντάξει, δεν θα αυτοκίνητα. λύσουμε εμεί τα προβλήματα των μουσουλμανικών χωρών, βέβαια. Δεν είναι μόνο Ευρώπη. οι μουσουλμανικέ χώρε. Θέλω να σου πω γιατί ζει στην Ελλάδα που γίνονται 800.000 γυναικοκτονίε γενο... ε, μέσα σε σπίτια. Σε πόσα που άντες... χρόνια είναι αυτό. Ah. Όχι, όχι, όχι. Το ρωτάω γιατί μιλά με facts, με, με νούμερα, γι' αυτό ρωτάω. Πέρσι πρέπει να γίνανε γύρω στι 24.000. 24, 24, έχουν γίνει. 24, 24 γυναικοκτονίε που πήγαν. σε ένα ήταν... χρόνο. Ναι. Okay. Του υπόλοιπου του σκοτώσαν. Οι άντρε που σκοτώσαν άλλου άντρε. Είναι... <laughs> ναι. αυτό είναι. Τα μεγαλύτερα ποσοστά τα είναι αυτά. Ναι. Okay. Τα ε, ενδοοικογενειακή βία που στην Ελλάδα είναι σε τεράστια επίπεδα. Δηλαδή Α φύγουμε από τι μουσουλμανικέ χώρε που δεν σε αφορούν προφανώ και α μιλήσουμε για την Ελλάδα. Αυτό το πράγμα που γίνεται με το. Καλά, α φύγω από το, τα... από το κομμάτι του βιασμού που φοβόμαστε να βγούμε το βράδυ oh, στον δρόμο μόνοι μα, που πρέπει να έχουμε ε, τον κόμενό μα στο τηλέφωνο ή να μα πάει ένα φίλος μας σπίτι. Είμαστε πολύ μακριά από την ισότητα. Ισότητα και ο φεμινισμός δεν σου λέει ότι θέλω η γυναίκα να έχει υψηλότερη θέση από τον άντρα, σου λέει ότι θέλω να έχουμε τα ίσα δικαιώματα και να μην φοβάμαι όταν έχω ένα κόμενο ο οποίος μπορεί να είναι θυμωμένος, ότι θα με πλακώσει το ξύλο, ότι θα με διώξει από το σπίτι, ότι θα με σκοτώσει στο τέλος της ημέρας. Ναι, αυτό είναι θέμα παιδείας. Και πατριαρχίας. Είναι θέμα παιδείας. Και επίσης εγώ σήμερα στην κόρη μου προσπαθώ να μάθω πολεμικές τέχνες. Γιατί, από ποιον να την προστατέψεις ε, Μόνη τη, να μην χρειάζεται κανέναν να βασίζεται πάνω Ποιον φοβάσαι εσύ για την κόρη σου Δεν φοβάμαι κανένα αλλά, γιατί μπορεί, 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 αλλά μπορεί να χρειαστεί για το οτιδήποτε Το ότι θα φοβάσαι δεν, δεν είναι Από δεν, αφήνεις το φόβο. Δεν, αφή, δεν υπάρχει φόβο. υπάρχει πιθανότητα Φοβάσαι μην τη συμβεί κάτι κακό στο δρόμο Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Δεν μπορώ να ελέγξω 11 εκατομμύρια Έλληνε ή 20 εκατομμύρια Γερμανού ή 50 εκατο... 100 εκατομμύρια Ευρωπαίου. Δεν μπορώ να του ελέγξω και δεν μπορώ να μπούμε στο κεφάλι του να αλλάξω την αρρώστια που μπορεί να έχει ο καθένα μέσα στο μυαλό του. Επειδή okay. δεν θέλω να το πάω επί προσωπικού, γιατί είναι ένα πολύ λεπτό θέμα αυτό, yeah. ε, θα σου πω τη δική μου εμπειρία. Εγώ μεγάλωσα σε μια γειτονιά που ήταν λίγο υποβαθμισμένη και οι πουτσε που έχω δει από ανώμαλου όσο ήμουν στο δημοτικό είναι αμέτρητε. Εγώ ήξερα πω είναι μία πούτσα από έναν γέρο ο οποίο ήθελε να με ε, παρενοχλεί σεξουαλικά στο δρόμο. Από πολύ μικρή είχα το φόβο να βγω στο δρόμο και να πάω στο σχολείο γιατί ήταν πιο μακριά από το σπίτι μου, γιατί κάποιο θα με βιάσει. Και αυτό δεν είναι ένα φόβο που πρέπει να τον έχει ένα κορίτσι. Στο δεν δημοτικό. έχω περάσει ποτέ κάποιο τέτοιο φόβο. Επίσης, Οι πολεμικέ τέχνε δεν είναι για να φοβάσαι εμεί σε βιάσουν. Οι πολεμικέ τέχνε είναι άλλο πράγμα, αλλά δεν θέλω να κολλήσω αυτό. Όχι, σου λέω ρε παιδί ναι. μου, δεν θέλω να το πάμε καθόλου προ εκεί γιατί δεν θέλω να συζητήσουμε για την κόρη σου. Γιατί εύχομαι ναι, ναι. πάντα πραγματικά να είναι καλά και να ζήσει μια ναι, 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 ναι. ζωή που δεν θα χρειάζεται να φοβάται κανέναν. Προφανώ. Ναι, ενώ γι' αυτό δεν θέλω να μείνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώ, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, όλοι μα έχουμε να φοβόμαστε καταστάσει. Το νομίζω, θέμα νομίζω, είναι σίγουρα πώ θα τι κάνουμε καλύτερα. Δεν ποτέ, μη σε βιάζουν στον δρόμο. Όχι, αλλά έχω φοβηθεί, μη με κλέψουν και έχω φοβηθεί και για άλλα πράγματα. Για πολλά. Είναι πολλέ καταστάσει που μπορεί να περάσει δύσκολε. Είναι πολύ χειρότερο ο βιασμό από την κλοπή. Ναι, βέβαια, μπορεί να πεθάνει και πάνω στην κλοπή. Ναι, και μπορεί να πεθάνει και. τέλο πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν μιλάω. Ο βιασμό είναι, είναι μια πράξη η οποία πρέπει να καταδικάζεται 100%. Δεν ναι, είναι και θέμα. Θέλω να σου πω τέλο πάντων ότι είναι πολύ απροστάτευτο αυτό το είδο από το είδο που προσπαθεί να μα προστατεύσει. Δηλαδή, ε, χωρί του άντρε δεν θα είχατε αυτό, δεν θα είχατε εκείνο. Όχι. Ναι, ρε φίλε μου, χωρί του άντρε δεν θα φοβόμουν κιόλα να βγω το βράδυ στον δρόμο. Άρα εσύ ζωή θεωρείς ότι Και στο λέω από πολύ η... προσωπικές μου Γιατί ε, ε, εγώ συμφωνώ στο 99,9% σε αυτά που <χ> λες Ποιο σε έκλεψε Εμένα, με, έχουν, ε, ε, εμένα. Ποιος με έκλεψε άντρα. Ε, Ποιο όταν ήμουν να ε, στο γυμνάσιο που απλά περπατούσε στο δρόμο και ήρθανε δύο παιδιά, δεν του ξεκάν. Και μου δώσε ένα γαλλικό κλειδί στο κεφάλι και έπεσα κάτω. Τέλο ε, Ναι, Προφανώ, επειδή ο άντρα από τη φύση του ας πούμε, έχει περισσότερη πώς το πω, σωματική δύναμη, περισσότεροι άντρε. Πιστεύει ε, ότι μπορεί να ελέγχει πιστε... οτιδήποτε υπάρχει Παιδιά, σε ναι. έναν βαθμό έχει αν... να, κάνει Πολύ... να κάνει και η παιδεία. Όχι, έχει να κάνει Πολύ... μόνο με την έχει παιδεία. Να κάνει μόνο μόνο η παιδεία. Μόνο, η παιδεία. μόνο με την παιδεία έχει πράγμα. να κάνει. Μην ξεχνάμε μόνο η και την επίθεση με το βιτριόλι που έχει γίνει εδώ. Έχουν ήταν από γυναίκα. Δεν είναι ναι, είναι okay, πολύ μικρότερο είναι το, πολύ λιγότερο... το ποσοστό. είναι μικρότερο πολύ Φανώς, το ποσοστό. Ναι, Ξέρει τι, εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι στο ότι δεν υπάρχει διαφορά. Το πρόβλημα δεν είναι άντρε-γυναίκε. Δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ ηλίθιο το 2024 να μαλώνουμε για το άντρε-γυναίκε, για το ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι πιο επικίνδυνο, ποιο είναι πιο χρήσιμο, ποιο λιγότερο. Το θέμα είναι το πώ θα καλυτερεύσουμε τις σχέσεις γυνωνία, και την κοινωνία γενικότερα. Γι' αυτό ο δεν... φεμινισμό μιλάει για ίσα δικαιώματα και όχι η γυναίκα να πάει πάνω από τον άντρα. Ε... Και αυτό το χρησιμοποιούν οι άντρε ότι εντάξει, αυτέ οι φεμινίστριε θέλουν να πεθάνουν όλοι οι άντρε. Προφανώ ναι, και αυτοί Ναι, γιατί δεν αυτό δεν που βλέπουν είναι από, από πολλέ φεμινίστριε αυτό που προβάλλουν είναι ότι θέλουν να πεθάνουν όλοι οι άντρε. Κατάλαβα Κανένα δεν θέλει να πεθάνουν όλοι οι άντρε. Έλα, φίλε, υπάρχουν αντίστοιχα πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα από γυναίκε που μιλάνε για με του άντρε, λε και όλοι είμαστε γυναικοκριά. Δεν υπάρχουν άντρε που μιλάνε για τι γυναίκε σαν να είναι ένα παράδειγμα όμω. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, για, μιλάτε για κρέα. Που ακρότητες. είναι ακραίο και αυτό. Ναι, αυτό σου λέει. Τα ακραία ναι. παραδείγματα, ούτε οι, οι γυναίκες γυναίκε που λένε να πεθάνουν όλοι οι άντρε, ούτε είναι, καν, ακραίο. είναι Ακραίο. Ούτε ότι οι άντρε λένε ότι όλε οι γυναίκε είναι βίζτε, είναι ακραίο. Άρα Μα αυτό ναι, δεν λένε, μιλάμε για, τα υπάρχει... άκρα. Ναι, γι Το πρόβλημα δεν λέω. είναι ότι υπάρχουν τα άκρα. Το θέμα είναι ότι εγώ, α πούμε, τώρα με αφορμή την ε, μέρη που έχει κάνει παιδί και σκέφτομαι εγώ, α πούμε, ε, μαλακά η Ολίβια. Λέω, θα μεγαλώσει κάποια φάση που δεν είναι καρδικό μου παιδί και σκέφτομαι μαλάκα θα του γάμίσω. Όποιον τολμήσει και πειράξει ξέρω, την Ολύβια που είναι ξέρω, η κόρη τη φίλη. που δεν θα έπρεπε να το σκεφτόμαστε αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι Ακόμη εγώ... και για τα γόρια. Γιατί τα γόρια δεν έχουν κακοποιηθεί δυστυχώ. Φυσικά. Από το πατέρα πόσο ξύλο μπορεί αυτό... να παίξει και γενικά ένα τέτοιο άνδρα. Αυτό είναι όμω το κομμάτι ναι. τη πατριαρχία που πρέπει ένα άντρα να είναι σκληρό, να δέρνει για να δείξει την ισχύ το του. Το να είναι σκληρό είμαστε... δεν σημαίνει το να δέρνει για να δείξει Βρε, την ισχύ Όχι, δεν μιλάω για τη σκληρότητα. Γενικά εγώ δεν είμαι υπέρ του οι άντρε δεν κλαίνουν, οι άντρε. Σημαίνει, το, να, το να μην κλέ, δεν σημαίνει ότι. Το, το να κλαίζει βασικά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι σκληρό. Συμφωνώ Καμία σε αυτό. σχέση. Επίση, όσο πιο δυνατό, α πούμε, το να είσαι δυνατό, αν δυνατό άνθρωπο. Αν δεν κλάψε, δεν μπορεί να είσαι δυνατό. Πρέπει να είναι και ευαίσθητο. Δεν γίνεται να μην είσαι ευαίσθητο, να είσαι κουτσουρό. Συμφωνώ σε αυτό. Ε, ναι, Η σε ήταν. Για την ισότητα. Αναφέρω, ωραία. Ε, Διάβασα σε είναι πολύ. <laughs> το διαβάζω μία για να το διαβάζω ολόκληρο. Ωραία. Είναι χάλια η γραμματοσυρά, γι' αυτό δεν μπορούμε να διαβάσουμε σαν άνθρωποι. Τελικά, η τραπ μουσική προωθεί το σεξισμό και άλλα κακά πρότυπα ή αντανακλά απλά την κατάσταση της σημερινής κοινωνίας? τη σημερινή κοινωνία. Δεν θεωρώ ότι η σημερινή κοινωνία. Εγώ που <laughs> το έχω πάρει μονότερμα. Πώ <laughs> ε, πρέπει να μιλήσει ο Χοκ, α πούμε, πρώτο. Όχι, θέλω να ακούσω άλλε γνώμε. Ωραία, να πω λίγο. Δεν θεωρώ ότι αντανακλά τη σημερινή κοινωνία, γιατί πραγματικά δεν υπάρχουν λεφτά για να έχει αυτοκίνητα ακριβά. Τι εννοεί. Καλά, αυτό είναι μάλλον στον κόσμο τη Μπάρμπι. Εννοεί τώρα. Ο μέσο Έλληνα δεν έχει λεφτά. Ποιο μέσο Έλληνα. Ο μέσο Έλληνα. Ο μέσο Έλληνα δεν είναι τράπερ. Αρχικά αν Όχι μιλάμε... Όχι για τη μουσική, αν αντανακλά την, την κατάσταση τη κοινωνία. Γιατί κανένα δεν ακολουθεί τον μέσο άνθρωπο. Πάντα ακολουθεί τα πρότυπα πάνω από σένα. Αυτά τα πρότυπα που έχουμε. Αυτό, αυτό ρωτάει όμω. Αν αντανακλά. Δεν είναι ο νεοπλουτισμό πρότυπο τη κοινωνία. Ξαναφέρω την ερώτηση. Τελικά η τραπ μουσική προωθεί το σεξισμό και άλλα κακά πρότυπα ή αντανακλά απλά την κατάσταση τη σημερινή κοινωνία. ότι τα δύο. Η τραπ παίρνει από την κοινωνία όπω είναι και το κάνει μουσική. Και τα δύο πάντω. Τα δύο. Και το μπουστάρι. Το παίρνει και το, αναδη... το αναδημοσιοποιεί και το. Βέβαια. Το το μπουστάρι. Το επίσης, δίνει επί Επίση, ε, θεωρώ τσουβάλιασμα αυτό. Το ότι. Α, η τραπ κάνει αυτό και αυ... οι τράπερ είναι αυτό. Mm. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν ε, ε, rappers. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, δεν είναι, να, μην πάμε εκεί. Όχι, πάμε υπάρχουν, μουσικά, υπάρχουν το άνθρωποι το οι οποίοι κάνουν ραπ μουσική και δεν ε, προάγουν τι? το σεξισμό. <laughs> συμφωνώ. Απλά ε, γενικότερα πουλάει πολύ το ακραίο. Είναι πολύ, πουλάει το να υποβαθμίζεις τη γυναίκα. Εγώ γυρνάω λίγο πίσω. Ναι. Στη συγκεκ... Σε συγκεκριμένο είδο μουσική, έτσι. Ναι. Πάντω υπάρχουν και. Για να περισσότερο ακούει... από άλλα είδη από εγώ. Ναι, ισχύει περισσότερο. Όχι ότι το λαϊκό τραγούδι, κάποια τραγούδια δεν υποβιβάζουν τη γυναίκα γενικότερα. Ναι, πάντω στην ερώτηση, εγώ πιστεύω ότι κάνει και τα δύο η ραπ μουσική. Γιατί εγώ, η ραπ ε... η ε... είναι άλλο βέβαια. Η τραπ. Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο παιδιά... που λέει αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ παρακαλώ είναι, το πάμε εκεί. Έλα, είναι, είναι ίδια... το ίδιο πράγμα. Σα παρακαλώ, με το, πάμε, η... το πάμε εκεί. Είναι η ίδια η ραπ με την τραπ. Είναι, ραπ, είναι, είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Τι, τι διαφορά έχει. Μουσική. Διαφορά έχει. Εντάξει, όχι, είναι ο κατάλληλο να μα απαντήσει αυτό. Είναι διαφορετική ακτή είναι σχολή παραγωγή. Όπω είναι η Νέα Υόρκη, όπω είναι το West Coast, το East Coast, έτσι είναι και το South, που από το South έρχεται η Trap. Είναι... Απλά δεν έχει άλλο ήχο, άλλο άλλα ακούσματα. Ναι, άλλα, άλλα. beats έχει. Όπω άλλα beats έχει το West, άλλα, άλλα το East. Θα, αλλά... Δεν θεωρείται διαφορετικό είδο μουσική. Όχι, είναι rap. Indie rock και alternative rock, α πούμε, είναι δύο είδη Μπορεί να θεωρήσει ότι είναι υποείδο, αν πούμε ότι και το West Coast είναι υποείδο και το East Coast είναι υποείδο. Ε, ναι, όχι, ναι, είναι πάνω, rap. Πάνω, επειδή εγώ δεν ακούω τέτοια μουσική. Είσαι τράπερ ή ράπερ. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ράπερ. Καλλιτέχνη okay. βασικά το Are... θεωρώ, Are... Are... Αλλά, είναι Are... rapper. Γιατί, ναι. αλλά είναι βαριά λέξη. Γιατί, καλλιτέχνη είσαι. Ναι, αλλά δεν σε καμία περίπτωση. Απλά η τραπ επειδή έχει να κάνει περισσότερο με, την, με, με το South Coast, α πούμε, με Ατλάντα προ τα εκεί. Το trap, η, trap, λέξη τραπ βγήκε από τα trap house που είχαν από τι γιάφκε στην ουσία, όπου εκεί πέρα μαγειρεύαν τα ναρκωτικά του, τα πουλούσαν και το ονομάσαν έτσι. Οπότε είναι μια. Ξέρεις, γενικά στην Τραπ μιλάνε για ναρκωτικά όπλα, γυναίκε ναι. και ακριβά ρούχα και αυτοκίνητα και τα σχετικά. Γιατί ήταν άνθρωποι μέσα από τα γκέτο καταπιεσμένα όπου εκεί πέρα θέλουν να φτάσουν. Εκεί όμω η ζωή okay. του είναι αυτή στην Ελλάδα. Γιατί δεν στην Ελλάδα, πώ είναι η ζωή, είναι... θε να πει, του μέσου ανθρώπου, του μέσου Έλληνα. Δεν, δεν σου είναι, είναι μερνημέτ και, κοκ... και ναι. κόκα, γιατί και... <laughs> <Τι laughs> δεν <ρε>? έχει <laughs> να κάνει τέτοιο πράγμα. Ποιο <laughs> μέσου ανθρώπου, ξέρει. Κάτσε <laughs> περίεργα. Εσεί ποιου μέσου ανθρώπου. Εντάξει, δεν μιλάμε για ανθρώπου σαν του γονεί μα, αλλά μου λέτε ότι η Ελλάδα. Για του ότι μα λέμε, όχι του γονεί μα. Δεν είναι μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ εύκολο ένα νέο αυτή τη στιγμή ένας να βγει και να κάνει. Έχει ευκαιρίε, έχει τα ίδια δικαιώματα που έχει ένα άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Έχει το οικονομικό αυτό. υπόβαθρο ή έχει πολλέ επιλογέ στη ζωή του. Αντίστοιχα με δεν δεν το ότι... αυτό που είπε εσύ, ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι με ελεύθερη βούληση και παίρνουμε την πόρεια που μπορεί θέλουμε Μπορεί να πουλήσει ε? ναρκωτικά. Απλά άμα τον δέσουν, μπήκε φυλακή. Τελείωσε. Επιλογέ είναι επιλογέ. Δεν είναι όμω από τι μόνε επιλογέ να πουλήσει να προσπαθεί. Όχι, έχει και άλλε επιλογέ, αλλά είναι και αυτή μια επιλογή. Απλά το λέω έτσι. Γιατί πάσαμε να το πει ότι είμαστε υπεύθυνοι των επιλογών μα. Ναι, είσαι υπεύθυνο. Αν και το κάνει. Αν θέλει να βάλει βυζιά και κόλλο, ε. Ναι, εννοείται. Ναι. Εγώ δεν το κρίνω. Άξι. Απλά, απλά λέω αυτό που σκέφτομαι. Και σου λέω ότι ναι, άμα θε, μπορεί να πουλήσει ναρκωτικά, αλλά θα μπει φυλακή. Εντάξει, απλά δεν θεωρώ ότι είναι ο μέσο άνθρωπο αυτό που λένε. Όχι, ναρκωτικά. δεν είναι ο μέσο άνθρωπο. Απλά επειδή, όλοι, επειδή, όλοι, πάτε επειδή, πάτε να παρουσιάσετε, επειδή πάτε να όλη γενικά την Ελλάδα σαν μια χώρα τάξη ηθική. Τι λε, μπορεί να είναι έτσι. Δεν τα καλά σου και εσύ. Ότι πού τα είδατε αυτά, δεν υπάρχουν όπλα. Προχθέ έχει γίνει δολοφονία πριν δύο εβδομάδε άλλη δολοφονία. Ναι, γυναικοκτονία από... γενι... στην Ελλάδα. Και δολοφονίε γενικά. Γιατί το πα τόσο εκεί, στην Ελλάδα με την Αμερική. Όχι, δεν τη συγκρίνω. Α, δεν συγκρίνω κάτι. Αλλά... Γιατί δεν, όχι, δεν έχουμε Ελλάδα... γυναίκε εδώ πέρα που κάθουν και μαγειρεύουν ναρκωτικά. Να και... Σίγουρα έχουν, <laughs> σίγουρα, <laughs> αλλά <laughs> δεν, ξέρω, δεν και είναι τόσο αυτοί. mainstream όπω είναι στην Αμερική. Αυτό, αυτό, αυτό λέω εγώ. Είναι είναι δεν... yeah. Στην Ελλάδα προσπαθεί πιο πολύ το κράτο. Η Ελλάδα να σε σκοτώσει. πληθυσμιακά είναι σαν τη Νέα Υόρκη. Δεν μπορεί να πει δηλαδή, κατάλαβε, δεν μπορεί να συγκρίνει Ελλάδα με Αμερική. Νέα Υόρκη, Ελλάδα και Αμερική. Στην Ελλάδα σε σκοτώνει το ίδιο το κράτο. Ναι, γιατί η μαφία είναι το ίδιο το κράτο. Αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν γκάγκστερ, δεν υπάρχει μαφία, δεν υπάρχουν Σίγουρα, ναρκωτικά, ναι, δεν ναι, υπάρχει ναι, πορεία. Ναι, δεν λένε ναι, υπάρχουν... ναι, 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 <σφυρια> ότι δεν είναι. Ότι δεν τα βλέπω. Μα δεν είναι ο μέσο όρο, ρε παιδιά, ούτε στην Αμερική. Τι λέτε, θα με τρελάνετε. Δηλαδή, τι είναι, ο μέσο όρο είναι εγκληματίε, ξέρω εγώ. Ο μέσο όρο πιστεύετε στην Αμερική πουλάει κρακ ή κάνουν εμπόριο λευκή αρκό, α πούμε. Άρα συμφωνούμε όλοι. Προφανώ δεν είναι ο μέσο όρο. Αλλά συμφωνεί και εσύ, γιατί στην αρχή μα είπε ότι. Άρα συμφωνούμε όλοι ότι είναι αυτό ότι η ραβ μουσική η, η και τρα... η τραβ μουσική και μπορεί είναι να μιλάει το κομμάτι και μπορεί να λέει για ε, έρωτες και μπορεί να, να μιλάει, να αντανακλάει ένα κομμάτι τη κοινωνία. Άρα συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Προφανώ αυτό λέω, ότι ναι. αντανακλά εννοείται αντανακλά κομμάτι τη κοινωνία. Απλά το παίρνει και το διωγγώνει και του βάζει σάλτσα και το κάνει ακόμα, να ακόμα μεγαλύτερο. Το μυθοποιεί. Αυτό, αυτό το κακό κάνει η Ότι παίρνει αυτό το άσχημο κομμάτι τη κοινωνία και το μυθοποιεί, αντί να το απομυθοποιήσει. Δηλαδή το παίρνει και του βάζει στρασάκια. Το κάνει όμορφο. Όμορφο, τέλο πάντων. Ναι, με ναι, αυτή η ναι, δουλειά ναι. μου. Παίρνει όλο αυτό το πράγμα και από αυτό το Sorry πράγμα. Εσύ, αλλά δεν είναι μουσική. όμορφο να λε την κοπελίτσα η πουτάνα μου και το ένα και το άλλο. Και η κοκά oh. στο σαλόνι, χιονίζει. Περίμενε, όχι, συμφωνεί τώρα εσύ με αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι, έχει, τι ακούτε γενικά. Αλλά επειδή σίγουρα δεν έχετε ακούσει τη μουσική που έχω ακούσει εγώ, εγώ αυτό που έχω ακούσει από του ανθρώπου που έχω μεγαλώσει είναι να παίρνουν μια πάρα πολύ σκατά κατάσταση ενώ έχουν μεγαλώσει μέσα στην εγκληματικότητα και αυτό το πράγμα να στο παρουσιάζουν και να λε πόρε φίλα να τον κάνει σου περίεργο αυτόν στα μάτια σου. Αλλά Σουπερίω, ο τύπος και, ο έχει, και ο τύπο περάσει... που κακομεταχεί τη γυναίκα δεν μιλάμε για Σταμάτα, ανθρώπου που. σταμάταξε κόλλα, φύγε από αυτό Εντάξει. Και ο Κασουλέο δεν, δεν είναι Δεν είναι τρέντο αυτό. έχω την πουτάνα μου δίπλα και τέτοια. Καταλαβαίνε, σου λέω. Μου λε ότι το, το παρουσιάζει, βάζει, βάζει, βάζει στρασάκια και το κάνει σύντα. όμορφο. Ναι, η ραπ, αυτό, αυτό που έχει κάνει είναι μια μουσική που έχει βγει από, μια, που έχει βγει από το δρόμο 100%. Έχει Σύμφωνη. πάρει όπω και, και το ρεμπέτικο το ίδιο. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Και οι ρεμπέτε μιλάγανε για πρέζα και για μαχαιρώματα και για πουτάνε. Για τα ίδια πράγματα μιλούσαν και τα ρεμπέτικα τραγούδια. Και τότε, ε, και τότε ε, η Χούντα του έκλεινε φυλακή και του έστελνε εξορία. Και τώρα λέμε, α τα ρεμπέτικα, α πούμε τα παγορευμένα και τι γράφανε τότε αλταράδε που ζούσαν. Σίγουρα Ξέρει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν σε κάποιο τέτοιο σου βέβαια. Οι ρεμπέλε δεν το... Δεν τα δε συ... ναρκωτικά και τις πουτάνε που και όλα αυτά. Ναι, άλλε εποχέ. Βάζει τρασάκι Αλλά και τα... το τα... πιο όμορφο. Τέλο πάντων. Κατάλαβε τι το α... λέω. Αυτό, που το... λίγο. αυτό που λέω εγώ και γιατί ράπου το λέω, δεν το λέω σαν κάτι καλό. Αυτό που λέω είναι ότι παίρνει κάτι άσχημο και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να το ωρεοποιεί στα μάτια, στα αυτιά του ακροατή. Να το κάνει ακραίο. Το ωρεοποιεί. Δεν το, ωρεοποιεί. Σου, το ωρεοποιεί. Σου το πουλάει ε, ο να. να το να πουλάω ναρκωτικά δεν είναι κάτι ωραίο. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Όταν εσύ πουλά ναρκωτικά και το κάνει κομμάτι και βγαίνει και, και πουλά μαγιά το ότι εσύ είσαι dealer και το λε ωραίο αυτό και ντίνεσαι ωραία και κάνει και ένα ωραίο βίντεο κλειπ και το παίζει γαμάτο ότι εσύ πουλά ναρκωτικά και γάμα. Το, το ωρεοποιεί αυτό το πράγμα. Το κάνει να φαίνεται κάτι ωραίο και λε: Ό, κοιτά, πόσα κούλι είναι αυτό ο κοιτα ποσο κουλι ειναι μπροχνικόκα, α πούμε. Το ωρεοποιεί, του βάζει στρασάκια. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Είναι, είναι κάτι που, αυτό κάνει η ράπ. Okay. Αυτό κάνει. Δεν λέω ότι είναι κάτι καλό. Okay. Απλά αυτό συμβαίνει. Ωραία, να, να πάμε ένα βήμα παρακάτω την κουβέντα και ρωτάω. Ε, ωραία, βγαίνει ένα τραγούδι που λέει ότι είναι very cool το να είσαι dealer και να τρέχει πολύ γρήγορα κτλ. Και τα λοιπά. Και ακούει. <laughs> 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 και τα ακούει η ζωή! <laughs> Όχι! Το να τρέχει πολύ γρήγορα ποιο το έχει πει. Το να... νομίζω ότι. Όχι, λένε. Όχι, Να τρέχει πολύ γρήγορα με τα μάτια. Ναι, ναι, ναι. Φαντάστηκα. Όχι, δεν ξέρω τι πα. Όχι, να τρέχει πολύ γρήγορα. Αυτό θα το άκουγα. Γρήγορα αμάξια, ναρκωτικά κτλ. Και είναι very cool. Και είναι κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, στο 16-17, το οποίο το ακούει αυτό και σου λέει Μαλάκα, εγώ για να μπορέσω να ενταχθώ σε μια παρέα για να μπορώ να, να με ξεχωρίσουν στο σχολείο να με παρατηρήσουν ε. πρέπει να κάνω κάτι από αυτά ναι. και αρχίζει και ξέρω εγώ επειδή ο αγαπημένο του είναι ο Τάδε δεν θέλω να ε, το κάνω συγκεκριμένο uh -huh. ο Τάδε τράπερ ράπερ γιατί και πριν του τράπεζε δεν υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, θε να μου πει ότι εγώ με τη γενιά που μεγάλωσα πολύ ήταν κάγκρε και ποιο τα κάνει πιο πολύ θόρυβο Φτάξει. με την ναι, εξάρτηση. Το, είναι... το, είναι... το, είναι... μη... Τι... το θέμα είναι. Τι μου θέμα είναι. το θέμα μη... είναι. Μη... Τώρα έχει γίνει πιο mainstream. Πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει. Σε αυτό ευθύνεται. Δεν Ναι, Απλά δεν φταίει η Φταίει το ότι ο ένα είναι. Έχουν μειωθεί αποστάσει. Θα ήθελα να κάνω την ερώτηση. Και λοιπόν αυτό το 16-17χρονο παιδί για να ενταχθεί στο σχολείο και σε μια παρέα και και Αρχίζει και κάνει ναρκωτικά, μπορεί και να πουλάει ναρκωτικά κτλ. Και, και έρχεται η ερώτηση και λέει, Φταίει η τραπ μουσική ή φταίει. Επιστρέφω πάλι. Στην παιδεία που δεν έχει αυτό το παιδί πάρει από το σπίτι του, από το σχολείο, από όπου να, να, να υπάρχει ένα φίλτρο. Να σου πω κάτι, γιατί πρέπει να, να πούμε ότι αυτό που ακούει τραπ ή τραγουδάει ή κάνει οτιδήποτε πρέπει να είναι και μαλάκα, απαραίτητα. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, παιδιά. Ε, το, έχουμε πάει, το έχουμε δει. Όχι, όχι, ότι, Πρώτα απ' όλα, να πούμε, να πούμε το εξή. Ότι άμα πάρει στατιστικά. Από το ένα εκατομμύριο που θα ακούνε τραπ, αυτοί οι οποίοι θα πάνε να πουλήσουν ναρκωτικά είναι το 1%. Ναι, παιδιά, okay. εγώ ρωτάω. Μην ε δηλαδή, ότι δηλαδή δηλαδή η τραπ παράγει ναρκωτικέ να Παιδιά, ε, παράγει ε, ναρκωτικέ να Τι να σα πω, ε, δεν ξέρω τι, καταλάβατε την ερώτηση. Εγώ ακούω και τραπ και ραπ, συμπαθώ πάρα, ε, πάρα πολλού ανθρώπου. Όχι, σπρώχοι. Ε, άρα, λέω, είναι θέμα παιδεία. Λέω ένα όχι, παράδειγμα. Λοιπόν. Αυτό λέω, ότι είναι θέμα παιδεία. Δεν είναι το Ε. Ε, μπο ε, για σένα συγκεκριμένα μιλώ, μπορεί να το ακού για το τράστι εσύ. Όχι, το ακούω γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση. Δεν έχει σημασία γιατί το ακούω. Το ερωτάω ότι επειδή γενικά είναι πολύ τη μόδα να το κατηγορούμε του ράπερ, ότι φταίνε, ότι λένε αυτά που λένε και αυτά. Φταίνε ε, όσο φταίει κάποιο που έχει επιρροή πάνω στο κοινό. Όποιο ναι, είναι αυτό. Ε, δε, δε Δεν ε, ε, εννοώ ότι αυτοί καταστρέφουν τον εκπαιδευτεί, κόσμο. Εκπαιδευτεί. Δεν πρέπει να εκπαιδευτούμε. Ποιο να σε εκπαιδεύσει, σε τι. Ναι, μου μαλάκα και εσύ. Πριν, από λίγο παιδεύσαι. δεν Κάτσε, είπαμε ότι μισή. είμαστε οι επιλογέ μα και ότι άμα θέλει. ακούσει τη, τη <χε> μουσική <χε> και τέτοιο. Και τι σου ο Μπορεί να ακού και λαϊκό και μπουζούκι και να πα να σπρώχνει. Καταλαβαίνετε. Προφανώ. Άρα είναι θέμα παιδεία και τι γουστάρει να κάνει. εσύ Αυτό λέω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ωραία. Τι. Ωραία. Τέλο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω. Να πάω στην επόμενη ερώτηση. Βέβαια. Πολύ μεγάλη ερώτηση. Όντω. <laughs> ναι. Λοιπόν. Παίρνω πολύ καλά λεφτά από τη δουλειά μου, περνάω κάποιε φορέ καλά, αλλά το πρόβλημά μου είναι το περιβάλλον είναι πολύ τοξικό. Φοβάμαι να παραιτηθώ γιατί δεν ξέρω αν θα βρω κάτι καλύτερο. Τι κάνω, Παραιτήσαι. Εγώ έχω... Έλα, ρε, παιδιά, τώρα να <laughs> Έχω παρετηθεί. Πολυ... Κι εγώ έχω παρετηθεί. Ναι, το λέτε από μια ε, ζώνη. Όχι, ασ... όχι. δεν παρετηθεί αν δεν έχει βρει τίποτα. Εννοείται ότι σε παράλληλα να βρει κάτι καλύτερο, αλλά δεν μένει σε μια κατάσταση που σου καταστρέφει την ψυχή, γιατί Για κάποια στιγμή λόγο. θα πεθάνει το Ναι, σου όλη. λέει ότι εγώ παίρνω πολύ καλά λεφτά. <laughs> 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 Περνάω κάποιε φορέ καλά, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το περιβάλλον είναι πολύ τοξικό. Ή μπορεί να είσαι και εσύ το πρόβλημα. Ωραία, άκου λίγο. Ξεκινά την ψυχοθεραπεία να σου, τα βρίσκει με την πάρτη σου Σχήν. και συνεχίζει και δεν ακού κανένα. Ναι. Επίση. Να νιώθει ευγνώμων για όλα όσα έχει τα οποία δεν εκτιμά. Απλά αν δεν σε αρέσει και η δουλειά σου, γιατί αυτό δεν το διευκρινίζει αυτή η ερώτηση. Τι λέει. Λέ, λέει, ότι φοβάμαι να παραιτηθώ γιατί δεν ξέρω αν θα βρω κάτι καλύτερο. Άρα ήδη θεωρεί ότι έχει κάτι καλό αυτό. Α, οκ, okay, εντάξει τότε. Έτσι δεν Εδώ είναι. αλλάζει. Mm. Άμα πάρουμε. Πα στο ανθρώπινο δυναμικό και λε. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ή Του μαζεύει και λε: Λοιπόν, παιδιά, νιώθω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θέλετε να το λύσουμε για να πάμε παρακάτω. Για ομάδα. μάθουμε. Τι λε, η ε, Αλήθεια, τι λε. <laughs> πού είσαι, <laughs> Πού έχω έρθει. Λέρω, είσαι, ρε, είμαστε, είμαστε, είσαι η Κέντ και είμαι η Μπάρμπι. Τι μου λε, <laughs> Θα πα στην εταιρεία, σε ποια εταιρεία στην Ελλάδα θα πα πεις... Παιδιά, λοιπόν. Θέλω να κάτσουμε εδώ όλοι μαζί να σα πω ότι με ενοχ... δεν περνώ καλά. Με ενοχλεί. Θα σου πούνε Αλήθεια, στην πούτσα μα λοιπόν. Έλα, φυλάκια, φύγε. Επόμενο. Καλά, έλα. εντάξει. Η ομάδα δεν σου μπορεί να είναι ίση με σένα. Ναι, δεν, ειση, δεν είναι να είναι ίση με σένα. Δεν είναι Από ό,τι καταλαβαίνω την ερώτηση, Συγγνώμη, δεν εσύ... μιλάει μια διευθύντρια. Αν έχει εσύ πρόβλημα στη δουλειά σου, δεν θα πα να πιάσει τον υπευθυνό σου κάποιον που είναι ανώτερό σου και να πει να σου πω Έχω πρόβλημα με αυτό και με αυτό. Έτσι θα λυθεί. Ενώ ότι θα το... Μιλάμε θα για έναν να ε, 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 ιδανικό ναι, κόσμο. όχι, δεν είναι ιδανικό κόσμος. Ιδανική. Εγώ το έχω κάνει αυτό στη δουλειά μου. Όλοι το έχουμε κάνει και θέλει να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι θα λυθεί άμα πα και θα το πει ή ότι θα Απλά σε πάρει. Βάζει τα ωριά σου. Βάζει αυτό. Έχω αυτό και, το και θέμα. άμα το έχει κάνει. Τι είναι, Μα δεν λέει εδώ πέρα άμα το έχει κάνει όχι. Ωραία, πάρτε τη τηλέφωνο. Λοιπόν, άμα το έχει κάνει και βλέπει ότι υποφέρει αυτή τη δουλειά και δεν αλλάζει. Γιατί με καταστρέψει την ψυχή σου για να σε μια δουλειά που δεν σε καλύπτει. Πάνω στην δεν είπε δεν μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Άρα θεωρεί ότι είναι κάτι καλό αυτό το οποίο έχει. Mm -hmm. Άρα στην πραγματικότητα αυτό πρέπει να κάνει να κάτσει και να εκτιμήσει πραγματικά τι στην ουσία έχει και τι κάνει. Και να... Μπορεί όμω να θεωρεί ότι έχει βρει κάτι καλό, γιατί παίρνει ένα μισό παραπάνω από το βασικό και okay. μπορεί να, Δεν να είναι το κάτι καλό αυτό. αυτό. Το... μπορεί να το περιμένει αυτό το άτομο μεγαλύτερο, ε, καλύτερη μπορεί, δουλειά από αυτή. μπορεί, από αυτήν. Μπορεί. Και ο μόνο τρόπο πιστεύω ότι για να καταλήξει κάτι καλύτερο στη ζωή σου είναι να αρχίσει να εκτιμά αυτά τα οποία ήδη έχει. Και εγώ από καλή δουλειά έφυγα. Δηλαδή ήμουν 9 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και έκανα παράλληλο το YouTube και Έτρεμα να το παρατήσω, να παρατήσω τη δουλειά μου γιατί μου παρήχε μια ασφάλεια. Ναι. Και τώρα είμαι σε φάση δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ γιατί okay. κατάφερα ναι, και κάνω αυτό κάτι. που ήθελα. Σε ένα, το παν είναι τα λεφτά. Όχι. Είπα εγώ τα λεφτά. Όχι, γιατί λέει ότι είναι, ότι είναι κάτι καλύτερο και να εκτιμάς αυτό που έχει. Τα λεφτά είναι χώρο ελευθερία. Αυτό σου λέω Παρά, ότι σου το δι θέμα σου είναι. Το θέμα είναι ότι είναι κάτι καλό και ότι είναι πάρα πολύ. Γιατί πάντως και τα λεφτά. Για αλλά Τα λεφτά, λίγο... χρειάζονται. Τα... Με λεφτά χρειάζονται. χρειάζονται. Τα λεφτά χρειάζονται. Αλλά ζεις χρειάζεται να η ψυχική, στα... σου... Η ψυχική σου υγεία ναι, είναι ναι, πάνω η ψυχ... τα λεφτά. Όχι, Συγγνώμη. Όχι. Ναι. Αν δεν έχει πληρώσει τον νίκη σου, αν δεν έχει <laughs> να φάσει. Δεν θα έχει ψυχική υγεία, έχεις <laughs> ψυχική υγεία. <laughs> σίγουρα. Αν είσαι πλάι... ένα άνθρωπο ο οποίο θα κάτσει και θα κοιτά το ταβάνι. Ναι, μπορεί να φύγει από αυτό το τοξικό περιβάλλον, να βάλει τα ωριά σου και να πει Οκ, θα πάω σε κάτι το οποίο δεν θα μεύω με τόσο καλά, αλλά θα έχω την ψυχική μου υγεία. Ναι, άμα σε φθείρει τόσο πολύ. Α, άμα σε παίρνει... για να... πέρα από να... να... Δεν σου λέω ότι επίσης... θα κάτσει στο σπίτι σου και κοιτά το βάρο. Άμα σε παίρνει να το κάνει αυτό. Γιατί δεν ξέρει πότε θα βρει δουλειά που μπορεί να παίρνει λιγότερα, μπορεί να παίρνει ναι, τα ίδια λεφτά και τα λοιπά. Αλλά συνήθω παράλληλα ψάχνει. Αυτό δεν αφήνει κάτι. Γιατί συμφωνούμε Δεν αφήνει τη δουλειά που έχει Αν περνά μαύρα, δεν θα ψάξει παράλληλα για να φύγει από εκεί που είσαι για να πα κάπου αλλού. Ναι, σίγουρα. Μερικέ φορέ είναι πολύ υγιέ το να ε, φεύγουμε από, το, από την ασφάλειά μα και να δοκιμάζουμε λίγο τα όρια μα σαν άνθρωποι και που φτάνουν. Μπορεί να κάνει λάθο. Πάντα αυτό υπάρχει. Αλλά τίποτα βασικά δεν σου δίνει την 100% την ασφάλεια που έχει, γιατί μπορεί αυτή η εταιρεία που δουλεύει αυτό το άτομο να κλείσει αύριο και όλα αυτά που συζητάμε να είναι. Να είναι μπαρούφε. Ναι. Ναι. Είναι και ηλικία σίγουρα που μπορεί να έχει κάποιο. Έτσι, παιδί μου, νομίζω ότι είναι τα βάζει. Ηλικία και όλα. Τα βάζει και νομίζω. σε μια ζυγαριά και λε: OK, αυτή η δουλειά μου προσφέρει αυτά, δεν μου αρέσει το περιβάλλον, δεν μπαίνω καλά, είναι τοξική φάση εδώ και αυτά. Ωραία. Τα βάζει σε μια ζυγαριά και λε: Και εγώ μπορώ να, για ένα εξάμεινο να δώσω ένα περιθώριο στον εαυτό μου, παράλληλα να ψάχνω μια άλλη δουλειά ναι. και να μπορέσω να το ανοιχτώ. Μπορώ. Με, με παίρνει ή μπορώ mm. αυτή τη στιγμή οικονομικά να φύγω από αυτή τη δουλειά, έχω μαζέψει κάποια λεφτά και θα, τότε θα αρχίσω να ψάχνω εννοώ, βα... Απλά για να ή και μια... να καλυτερεύσει τις συνθήκες και το περιβάλλον το οποίο ζεις εσύ και δημιουργείς ταυτόχρονα γιατί δεν φταίνε ποτέ μόνο οι άλλοι για το περιβάλλον Ζίουρα. στο οποίο υπάρχεις. Βέβαια, ναι, Ζίουρα. αυτό άμα πρώτα κάνεις αυτό και μετά κάνεις το Ακριβώς. παραπάνω βήμα. Δηλαδή πρώτα για μένα είναι αυτό, να αρχίσεις να εκτιμάς αυτά τα πράγματα τα οποία έχεις να αρχίσει να τα βλέπει με άλλο μάτι, να προσπαθήσει να βελτιώσει το περιβάλλον σου και μέσα από αυτό θα βρει το δρόμο σου και θα βρει και την άλλη λύση. Αν όντω αυτό δεν σου κάνει. Για μένα αυτό είναι, για μένα έτσι Μα λειτουργεί. Όλα νομίζω τα πράγματα ξεκινάνε από, από εμά, Δεν λέμε για... τόση ώρα όμω. Ναι, συμφωνώ. Τέλο πάντων, θέλω να πω. Διάβασα. Εντάξει. Okay. Για μένα, το πρώτο λόγο έχει να είμαι εγώ καλά και η... Η, ψυχική... η ψυχή μου η ψυχή μου να είναι καλά. Okay. Να μην φοβάσαι να, αυτό που λέει, να αφήνει αυτό που έχει ήδη χτίσει, την ασφάλεια. Την σου. Γιατί μόνο έτσι προχωράς γίνεται. και κάνει βήματα στη ζωή σου. Αν αφήνει την ασφάλειά σου. Γιατί αν ήταν έτσι, θα μέναμε όλοι ακόμη με του γονεί μα θα να φεύγει από το comfort zone σου. Αυτό εννοώ, απλά δεν, δεν θυμόμουν πώ λέγεται. Ναι, να φεύγει από το comfort zone σου σίγουρα. Μόνο αυτό εξελίσσει σαν άνθρωπο σε ναι, όλα σε τα πράγματα σου. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να θε αφήσει από το comfort zone σου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι. Είναι δύσκολο. Είναι okay. Ναι, αλλά τι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι OK και θέλουν τη σταθερότητα να πηγαίνουν στη δουλειά, στο δημόσιο, κάπου να δουλεύουν 8 με 4, να γυρνάνε σπίτι του και να έχουν αυτά τα πέντε βασικά πράγματα και με αυτό είναι ευτυχισμένοι και είναι οκ okay αυτό. Δεν χρειάζεται, επειδή αυτό, αυτό κι αν είναι ε, η σύγχρονη κοινωνία εσύ που μιλάς... πρέπει συνέχεια να εξελίσσει, συνέχεια να κάνει πράγματα. Εννοείται. Απλά εσύ μιλά για αυτά. κάποιον που είναι ευτυχισμένο και εμεί μιλάμε για κάποιον που είναι δυστυχισμένο. Όχι, Όχι. Ότι είναι σε ένα τοξικό περιβάλλον. Το βάζω σαν έξτρα παράδειγμα σε αυτό okay. ότι είναι και οκ. Okay το να θε απλά να έχει μια σταθερή δουλειά, να βγάζει το μισθό σου και αυτά. Γιατί... γιατί μπορεί αυτό για σένα να είναι το τόπρεπε, αυτή τέλειο. η προτεραιότητα Δεν θέλω να έχω άρχη Θέλω απλά να γίνω 4 ώρε και να παίζω με το γατί μου όλη μέρα και να Ακούστηκε λάθο αυτό ή και σωστό. Ωραία. Για διάστημα επόμενη σου. Σειρά μου. <laughs> και τώρα γιατί θα, θα <laughs> σου, σου κάνουμε επίθεση Ρούσια. όλοι. Ναι, είμαι σίγουρο. Πιο μικρή ερώτηση αυτή. Η πολιτική ορθότητα mm. μα έχει βοηθήσει τελικά σαν κοινωνία ή μα έχει, κάνει, sorry, ή μας έχει κάνει να μην λέμε την αλήθεια. Mm. Ωραίε ερωτήσει Μπορώ... <laughs> Πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι η πολιτική ορθότητα είναι συνώνυμα με τον φασισμό. Δεν συμφωνώ σε αυτό και θα σου πω γιατί. Η πολιτική ορθότητα έχει φτάσει όντω σε ένα ακραίο σημείο σε αυτή τη φάση που πραγματικά πρέπει να τριπλοσκέφτεσαι αυτό που λε, αλλά έχει βοηθήσει και πάρα πολύ στο γεγονό ότι. Ε, Σκεφτώ, ρε παιδί μου, εμείς μεγαλώσαμε με μια τηλεόραση που κοροϊδεύανε τους χοντρούς, κοροϊδεύανε τους γκέι, κοροϊδεύανε τα πάντα τέλος πάντων. Οπότε εμείς αντίστοιχα στο σχολείο, στα παιδιά, δεν... Λέω εμεί, ενώ ναι, ναι, όλοι ρε, οι παιδί άνθρωποι. μου θα πηγαίναμε στο σχολείο και ένα παιδί που θα ήταν λίγο πιο θελπρεπέ, που θα είχε παραπάνω κιλά, θα το κοροϊδεύαμε. Άλλοι μπορεί να το πλακώνανε στο ξύλο, θα του κάνανε τη ζωή μαρτύριο. Οπότε θα, θα ήταν ένα παιδί δυστυχισμένο που πολλέ φορέ έχουν οδηγηθεί και σε πολύ. Ακραίε. Ναι, πράξεις, εγώ δεν. Θέλος, δεν... Θα Α, σου πω, εσύ. περίμενε. Η πολιτική ορθότητα λοιπόν, στη φάση που είμαστε σήμερα, μα έχει βοηθήσει πολύ στο κομμάτι τη ενσυναίσθηση. Που συνεχίζονται και γίνονται αυτά τα πράγματα και μπούλινγκ στα σχολεία. Και ε, τα λοιπόν, λοιπόν. Σε, απλά. Σε δεν... μεγαλύτερο βαθμό από ότι όχι πριν, ρε, πριν. Όχι. Είναι είναι πιο, πιο, να σου πω, είναι λίγο πιο, πιο μαζεμένοι και οι γονεί πλέον. Έχω, σε αυτό είστε... το λέω. Εγώ... Στο λέω γιατί έχω. Ποιο στα αρχίδια του μπορεί να είναι οι γονεί. Γιατί το, παιδί είναι στο κινητό και έλα εντάξει. Απλά... Ασχολείς, παίξε, με το, λίγο Δεν είναι μωρέ Παιδιά... <συσοκή> όλοι, 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 όλοι σύντρα, γονείς έτσι. δεν, είναι όλοι. Δεν, είναι αλλά... και όλοι. Και είναι... Και Απλά για όλες τις γυναίκες μιλάμε και για όλους άντρες. Δύσκολα θα δεις τα ίδια πράγματα που έβλεπες πριν από πέντε χρόνια στην τηλεόραση να υπόνονται και να είναι οκ okay και να γελάμε. Εγώ συμφωνώ στο ότι. Ε, Εγώ γελούσα και... πιο πολύ παλιά με την τηλεόραση, βέβαια. Εμένα μου φαίνεται πιο την αλήθεια. Μ' αρέσει το καυστικό χιούμορ, μου αρέσει η χοντράδα. Αλλά. Έ, άλλο το καυστικό χιούμορ. Έδιλε ναι. ποτέ κάτι στην τηλεόραση χοντράδα. το οποίο θα σένα μετά στην κανονική σου ζωή. Γιατί δεν έχω, έχω να δω τηλεόραση από. Όχι, σου λέω για Αλλά... μικρό. Όταν ήσουν μικρό, είχε τύχει να έρθουν και να σε κορυδέψουν με ατάκα του εφερλή για του γκέι, α πούμε. Όχι, δεν μου έχει τύχει αυτό. Ή για. That's αλλά that's... έχει τύχει σαν παιδί να με κοροϊδέψουν για άλλα πράγματα, όπως έχει τύχει να κοροϊδέψουν ένα παιδί για κάτι άλλο, όπως έχει τύχει να με χτυπήσει ένα παιδί, όπως έχει τύχει να χτυπήσει ένα άλλο παιδί. Όπως έχουν τύχει όλα αυτά σαν παιδιά. Ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι... It's okay. Εμένα πάντω η, okay. είναι... τους... η πολιτική... Είναι τα παιδιά μεταξύ του. Η πολιτική μου φαίνεται υποκριτική. Και θέμα. Ψεύτικο. Ε, πλέον έχει δηλαδή, φτάσει. τι θα αποστηρώσουμε τον ακριβώς κόσμο μα. Δεν σου πάνω τον Να είναι μέχρι. Ένα... Πέρασε σε, άλλο άκρο. Βρε, δεν διαφωνώ. Απλά να μείνουμε μέχρι ένα σημείο που, που έχει ενσυναίσθηση. Δηλαδή, δεν σου αυτοί... λέω, να μην λέμε. Να σε κα... όταν, υπάρχει καλή, όταν υπάρχει, καλή... Ε, ενσυναίσθηση και όταν δεν έχει κακή πρόθεση απέναντι στον άλλον, λέγει ότι θε. Εσύ έχει βάλει ένα σημείο. Δηλαδή, εγώ τώρα. Ένα νέο μέλο στην οικογένεια μου, ένα γατί τον φωνάζω κοντό. Τέλεια. Και εγώ τον κολλητό μου τον φωνάζω χοντρό. Κατάλα... Και τώρα το σκέφτομαι και λέω ότι. ρεσι δεν είναι σωστό το γάτι να το φωνάζω κοντό. Και πώ το, το έλα, πάει κοντε... στο άλλο άκρο. Όχι, Καταλαβα... έτσι θα... θα... φωνάσαι... είναι η Δεν θα, φωνάζω όμω κολό χοντρό έναν άνθρωπο που έχει παραπάνω κιλά ναι, και δεν αλλά... γνωρίζεστε. Αλλά είναι στο μεταξύ ναι. σα και είναι στο κομμάτι τη πρόθεση Την... ότι ξέρει. Ναι, αλλά κάνω βούλινγκ στον κολλητό μου. Αλλά το λατρεύω, τον αγαπάω. Τη μητέρα μου έχει τύχει να τη πω, χοντρούλα μου. Αλλά Κατάλαβε την ώρα που Αυτό λέμε, παιδιά. Είναι γλυκό της, το Μιλάμε λόμα, για την πρόθεση. Έχει καλή πρόθεση. Δεν τη λε ελαχοντρούλα μου για να τη πει πω έχει γίνει έτσι, Μωρή. Σίγουρα. Δηλαδή από, αλλά από τη στιγμή φ... που η πρόθεσή σου είναι εμφανής. Εσύ έχω φτάσει σε άλλο σημείο τώρα να σκέφτομαι το όνομα του του ζωντανού, να μην το φωνάζω κοντό γιατί θα <σομίως> το, <σομίως> το ακούσει κάποιο και θα, το, θα πει Α, κοντό ναι, πάντως, και Ναι, πάντω, εγώ πάντω επειδή θέλω να πάρω γάτο, θέλω να τον φουσκώσω για να τον φωνάζω χοντρό. <σομίως> <σομίως> α, εγώ το <σομίως> δω. Κάθε φορά το λέω που είσαι ένα χοντρό. Ναι, ισχύει, σε... το ξέρω. Δεν φυλάω, αλλά τα λατρεύω. Αν θέλει γάτι, σε μένα θα απευθυνθεί. Εγώ έχοντα τόσο πολλά γατιά. Ναι, εμένα λοιπόν η πολιτική ορθότητα μου φαίνεται ειδικά δημόσια καλά στην τηλεόραση είναι όχι το τσίρκο με τράνο. Δεν ναι. διαφωνώ. Δηλαδή είναι. Ε, κάθονται όλοι και λένε. Νιμ, 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 και μόλι κλείνουν οι κάμερε. Είναι, είναι ε, Απλά όταν έχει δημόσιο λόγο. Οπότε είναι συγγνώμη, πολύ συγγνώμη. Οπότε παλιά η τηλεόραση γιατί? μπορεί να ήταν χειρότερη. Αλλά, αλλά ήταν πιο αληθινή, μου, φαίνε, μου φαίνεται, ότι ήταν πιο αληθινή. Όχι, δε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τηλεόραση γενικά. Γιατί. Μιλάω για το δημόσιο λόγο, ρε, παιδί μου. Ο Ωραία, δημόσιο λόγο. Μιλάω στα social media. Ξέρει τι, επειδή επηρεάζει. Συγγνώμη. Που μπορεί ο άλλο τελικά να φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μπορεί ο άλλο να ανεβάσει. Ξέρω, α, έχω δει ότι είναι τρέντε να ανεβάζουμε τώρα για τι γυναικοκτονίε και, και τέτοια. Φιλικά. Για το φεμινισμό. Ξέρει πόσοι υπάρχουν που το κάνουν αυτό απλά για να πάρουν. Ε, αυτό πάνω να πω, παιδιά, μην με αφήσετε ναι. ποτέ να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, Σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Άρα συγγνώμη. εσύ δεν λειτουργεί με βάση την πολιτική ορθότητα, γιατί δεν λειτουργώ με βάση την πολιτική ορθότητα. Όχι. Είναι, θα έλεγες αυτά εγώ... που λέμε μεταξύ μας, θα τα έλεγε δημόσια. Ε... όχι, mm -hmm. αλλά δεν θα ανεβάσω κάτι που δεν έχω, γνώσει, γνώσεις, δεν έχω διαβάσει και αυτό, δεν το πολυπιστεύω, δεν το πολυστηρίζω. Άρα δεν θα... το πρέπει το να κλείσεις τα social media Ο... όχι, 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 δεν Λέχει το πολυστηρίζω. Άλλο το να μην μιλήσεις για κάτι δηλαδή. το οποίο δεν ξέρεις, άλλο το... Δεν θα είναι... Ρε παιδί μου, βλέπεις στο social media πέρσι ήταν πρόπερσι το μη Αυτό που λες είναι άλλο από την πολιτική ορθότητα. Έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα, γιατί βλέπω ότι... Ε, τώρα πρέπει όλοι να το παίζουμε αυτό αλλά αν δεν είσαι αυτό το πράγμα μου φαίνεται φοβερά υποκριτικό ε, θες όμως να σου πω κάτι ε, fake it till you make it Επίση, όταν είναι σίγουρο αποτέλεσμα, όλε τι περιπτώσει που ξέρω που έχω δει που κάνουν αυτό το fake it, δεν make it ποτέ, είναι απλά διπρόσωποι και απλά προσπαθούν να, να υπάρχει αυτή η πολιτική ορθότητα και να κατακρίνουν τον οποιονδήποτε άλλον δεν ακολουθεί μια πολιτική ορθότητα ασχέτω με το τι έχει να πει. Ή αν δεν ανεβάσει κάτι, π.χ., θα σου πει Α, και δεν Το θέμα, το δεν θέμα είναι αυτό, ότι ο κόσμο αυτή τη στιγμή... είναι άλλο πια. Αυτό είναι υποκριτικό ότι ναι. σε αυτό το σημείο λέμε και δεν κάνει τίποτα. Επίση, ήμουν σε μια συζήτηση με ξέρω εγώ, είμαστε εμεί τέσσερι. Μου είμαστε, ε, ε, για καφέ και ξαφνικά, ξέρω εγώ, κάποιο μα τράβαγε βίντεο με αυτά που λέγαμε. Ό,τι και να έλεγα, ό,τι και να έλεγα, δεν θα μένιαζε να βγει στα social, γιατί θα μένιαζε μόνο για το πώ μπορεί να το πάρει κάποιο, τι, τι πιστεύουν. Αλλά η πρόθεσή μου δεν είναι ποτέ κακή. Κατάλαβε τι λέω. Μα, Λέδει, είναι, αν είναι εγώ... αυτό που σου λέω απλά ένα που σε βλέπει στην τηλεόραση, στο Instagram, δεν ξέρει την πρόθεσή σου, δεν ξέρει εσύ τι κάνει. Ακριβώ, αυτό είναι υποκριτικό. Δεν είναι υποκριτικό. Είναι... Έχει μια ενσυναίσθηση <χαι> απέναντι σε κάποιον που μπορεί <χαι> αυτό να το ακούσει. Ρε Ζωή, να... εγώ γυρίσω ξανά σου. την ερώτηση, η πολιτική ορθότητα μα έχει βοηθήσει τελικά σε κοινωνία ή μα έχει κάτι σε έναν βαθμό. Δεν ένα μα βαθμό... έχει κάνει έχει να μιλάμε όλα, την αλήθεια Μα έχει κάνει τα θετικά... ρε παιδιά υποκριτέ. Συμφωνώ σε αυτό. Όχι, Ρεσί. Πέ... Δεν μα έχει κάνει η πολιτική ορθότητα υποκριτέ. Υποκριτική είναι η κοινωνία που ζούμε αιώνε πριν την πολιτική ορθότητα. Ωραία, έχει ενισχύσει τον είμαστε περισσότερο υποκριτέ. Η υποκριτική και η υποκριτικό ρόλο τη κοινωνία, πιστεύω, είναι και ο λόγο που δεν αλληλοσκοτωνόμαστε και μεταξύ μα σε πάρα πολλέ περιπτώσει επίση. Οπότε ούτε αυτό είναι απαραίτητα πολύ κακό. Το να υποκρινόμαστε και να μην αφήνουμε το ένστικτό μα να μα παρασύρει. Οπότε θα συμφωνήσω στο ότι έχει θετικά και αρνητικά. Αλλά, Όλα έχουν θετικά αλλά και αρνητικά. Αλλά εγώ θέλω να μείνω στο εξή, ότι δεν μπορεί η πολιτική ορθότητα να καθορίζει, το αν ένας άνθρωπος, να καθορίζει αυτά που λέει ένα άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να βγει κάποιο να πει, να, να πει πράγματα τα οποία είναι ολόσωστα και μπορεί να είναι πέντε χρόνια μπροστά από, την υπόλοιπο, από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά επειδή δεν είναι πολιτικά ορθά ο τρόπο που θα μιλήσει, να κατακρίνουμε τον τρόπο που θα πει αυτά που θα πει και όχι αυτά που θα πει. Για μένα, εκείνη είναι το, το πρόβλημα στην πολιτική ορθότητα. Θα βγει ο κάθε Τζιμπανούση, ο κάθε Κάνιε Γουέ, ο, κάθε ο, ο καθένα, ξέρω εγώ, αντίστοιχα στη φάση του να πει πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Δεν θα κάτσει κανένα να καταλάβει τι δεν, λέει. Δεν παίζει ρόλο πώ θα το πει. Αυτό που έχει να πει και σωστό να είναι. Ναι, αλλά εκεί πέρα έχει να κάνει με το πόσο χειρίζεσαι εσύ, εσύ το λόγο σου και στο πόσο θέλει να πετύχει μετά το σκοπό σου. Όταν το θέμα είναι εσύ λες... σαν άνθρωπο, σαν δέκτη, όχι σαν πομπό. Mm -hmm. Να κάτσει να καταλάβει αυτό που έχει να σου πει ο άλλο. Όχι να πάρει το, το δεν... political correctness για να κρίνει ότι. Α, κοιτά πώ μιλάει. Αλλά ναι, αυτό που λέει όμω, άκου τη λέει. Μιλάμε για τα άκρο προσβλητικά όμω. Δεν μιλάμε τώρα. Το για... τι είναι προσβλητικό σήμερα δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι θεωρείται άκρος προσβλητικό. Δηλαδή μπορεί να θεωρηθεί άκρο προσβλητικό το οτιδήποτε. Αν Εμένα, επίσης, ας πούμε, με ενοχλεί. Δεν γίνεται να προσβάλλουν όλοι ρε παιδιά τόσο εύκολα. Κάτσε σπίτι σου όμω σε προσβάλλει. Ναι. Δεν σταματήσει να μιλάει. είναι η πολιτικότητα αυτό... στα άκρα τη. Εμεί μιλάμε ναι, όταν έχει ενσυνέστηση. Μα είναι, είναι, είναι στα άκρα αυτή τη στιγμή. Γιατί. Ε, και αυτό που λέει ο Χοκ είναι, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι δεν γίνεται να είσαι άλλος άνθρωπος δεν είσαι άλλο. Είσαι. Πεθάκη γιατί μου, αν, εγώ, γίνει... αν εγώ κλείσουν οι κάμερε και σου πω Άσε μα μωρή ζωή η λεσβία και αυτά, θα γελάσουμε. Ο θα μου απαντήσετε, χάχα θα γελάσουμε. Αν εγώ τώρα σου πω Άμορη λεσβία ζωή, θα με πα... Πώ! <στονίκη> 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 Καταρχά η λεσβία την έχει κάνει η κοινωνία σήμερα. Κακή λέξη, γιατί δεν είναι καθόλου κακή λέξη. Προφανώ δεν είναι κακή λέξη. Αλλά καταλαβαίνει τι λέμε. Γιατί τι λέμε. Καταλαβαίνω τι λε την έχει κάνει κακή λέξη κοινωνία. Το λέμε α, αυτή η παλιολεσβία ή η λεσβία. Α, α, ακόμη και η κοινότητα Φτάξει, και το τράβερ έχουμε κάνει κακή λέξη. Ρε αλλά... <σχελίδι> Μαλάκα, με το συγκρίνει τώρα αυτό. <σχελίδι> δεν ναι, είναι εντάξει, Όχι, Είπα ένα παράδειγμα ότι πώ μπορεί αυτό που μπορεί να πούμε. Να λίγο. Δεν μπορεί ένα άνθρωπο. Εγώ σε ξέρω. Ξέρω την πρόθεσή σου. Ξέρω ότι δεν είσαι κακό ξέρω ότι μιλά, το κάνει για την πλάκα και ότι κανονικά σέβεσαι. Αλλά ένα άνθρωπο που σε βλέπει, που δεν σε ξέρει, που μπορεί να είναι και ο άνθρωπο εκείνο, ρε παιδί μου, ναι. αυτό που θα πει να τον επηρεάζει ψυχολογικά ή να τον επηρεάζει να πάει να κάνει κακό σε κάποιον, να κοροϊδέψω κάποιον επειδή είναι γκέι, ε, να κοροϊδέψει κάποιον. Εγώ στο τέλο τη ημέρα πιστεύω ότι έχει βοηθήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι καλύτερη η τηλεόραση από το να βγαίνει ο κάθε παπάρα και να λέει τι χοντράδε. Δεν θυμάσαι πριν από 10 χρόνια τι έγινε με, τα... με τι γυναίκε που τι. Ε, Πώ το λένε τώρα. Για πε. <laughs> τι σεξεργάτριε που είχε γίνει και είχαν <laughs> δώσει τα ονόματά του στη δημοσιότητα, οι οποίε ήταν οροθετικέ. και είχε, Όχι οροθετικέ. Οροθετικές πρέπει να ήταν. Και είχε γίνει χαμός γιατί αυτό που είχε γίνει ήταν παράνομο και είχε γίνει outing σε αυτές τι γυναίκες. Εγώ και, δεν εσύ, δεν τώρα αυτό. και τώρα δικάστηκε και επιτέλους δικαιώθηκαν. Ενώ αν, αν τώρα αυτό δεν θα γινόταν. Ναι, σίγουρα έχει βοηθήσει η πολιτική ορθότητα. Σε κάποια πράγματα σε έχει βοηθήσει. Σίγουρα, αλλά μα έχει κάνει και πιο υποκριτέ. Ακριβώ. Ναι, Όλου μα και να, 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 να χάσουμε το point. Είστε να χάσουμε το, το δέντρο, η πολιτική ορθότητα είναι το δέντρο και χάνει το δάσο από πίσω. Αυτό είναι η πολιτική ορθότητα. Δεν είναι ορθότητα σε όλε τι περιπτώσει. Έστω 90%. Έχει βοηθήσει, η ανθρώπινη φύση. περάσει σε, σε ακραίο βαθμό. Η ανθρώπινη φύση είναι υποκριτική 100%. Και αυτό που έλεγε και εσύ πριν, εργαλειοποιεί ο κάθε άνθρωπο κάτι για να είναι πιο αρεστό. Δηλαδή. Αυτό. Ανεβάζω για τι φωτιέ. Αν δεν ανεβάζει για τι φωτιέ, η Ευρυδίκη πούνε, Βαλαβάνη ήταν στην Μήκονο και δεν, δεν ανέβασε για τι φωτιέ. Ναι. Εννοείται. Δεν σημαίνει αυτό. Και δεν σημαίνει ότι και όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να διαχειριστούμε ό,τι συμβαίνει και όλη την πληροφορία που παίρνουμε με τον ίδιο τρόπο. Α, Γιατί αλλάζει κάρτε μου. Γιατί δεν μου άρεσαν οι δικέ μου. <laughs> και ήθελα να δω την τρίτη τη δική σου. Ε, για να χαλαρώσουμε και λίγο. Άρα, λοιπόν. Χαλάρωση πιστεύετε στις δεύτερες ευκαιρίες ή οι άνθρωποι δεν αλλάζουν τελικά για πες αρχικά, <laughs> αρχικά είμαστε σε ίδιο βίντεο με τη ζωή <laughs> οπότε κάπως πιστεύουμε <laughs> λοιπόν πιστεύω ότι ο ο ο, οι άνθρωποι εγώ αλλάζουν. Εγώ το είχα αυτό. Πιστεύετε στι δεύτερε ευκαιρίε. Όχι, όχι, ευκαιρίες. το χάσα αυτό που είπατε. Γιατί δεν έχει social media, μάλλον. <laughs> ε, θέλω <laughs> να πω. Ναι, εγώ με τη ζωή κάναμε παρέα, είχαμε τσακωθεί. Ε, δεν μιλούσαμε για ένα χρόνο, ενάμιση. Ένα, ένα χρόνο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Πιστεύετε στι δεύτερε ευκαιρίε ή οι άνθρωποι. Ε, ναι, δεν όχι, να... που φέρατε τέτοιο. Ε, άκου. Ο άνθρωπο δεν αλλάζει. Όχι, αλλάζει ο άνθρωπο okay, και γι' αυτό okay. είμαστε άνθρωποι που εξελισσόμαστε. Στο βασικό του πυρήνα. Ο άνθρωπο δεν αλλάζει. Απλά εσύ ίσω να κάνει κάποιε υποχωρήσει και να το δει με άλλη Ο μορφή. Ο άνθρωπο βελτιώνεται. Από... Βελτιώνεται, δεν αλλάζει. Δεν, εντάξει, ναι, το πιάνω. Εντελώ. Δεν θα. Δικιώσεις. Μα. Okay, ναι, δεν και εγώ καταλαβαίνω τη... αυτό ναι. που λε. Αλλά η βελτιωμένη Σ... εκδοχή του εαυτού σου δεν έχει καμία σχέση Ο... με την προηγούμενη. όσο, όσο προχωρά γενικότερα. Ναι. Εξελίσσε. Και ο άνθρωπο αλλάζει Εξελίσσε, γιατί τίποτα αλλάζεις. δεν μένει στάσιμο στο σύμπαν γενικά. Αλλάζει σκέψει, αλλά... αλλά στον πυρήνα σου. Συχνότητα αλλάζει. Δεν αλλάζει. Στον DNA αλλάζεις. σου εννοεί. Δεν μένει τίποτα ίδιο. Το DNA ναι, το DNA είναι κάτι άλλο. Δεν μιλήσουμε για γενετική. Όχι. Α. βρε <laughs> <laughs> που α, α, πως Το DNA σου Καταλαβαίνω πω το λε, αλλά κα... ο άνθρωπο που βελτιώνεται. Είμαι πολύ αλλάζει. υπέρ το να δίνει ευκαιρίε στου ανθρώπου. Έχει δώσει. Ναι. Εγώ θα πω ποιο σήμερα για να δώσει ευκαιρίε, αλλά ναι. Ρε παιδί μου, περίμενε, περίμενε. Έχει δώσει ευκαιρίε. Έχω Τελικά δώσει ευκαιρία είχες... και φιλική και σε σχέση. Ωραία. Και γενικότερα βγήκε, έχω δώσει, ναι. Βγήκε σωστή ή. Δηλαδή... Όχι. Α. Βελτιώθηκε η δηλαδη οχι Έχει τύχη να τσακωθεί, ξέρω εγώ, με μια φίλη σου αρκετά χοντρά. Ναι. Να, να, να δώσει ξαναβρύ... ευκαιρία. Ναι, να ναι. τα ξαναβρούμε και, και, μετά να είστε να... ακόμα φίλε τώρα. Ε, με τι ε, φίλες φίλε μου, κολλητέ μου που είναι τόσα χρόνια δεν έχω τσακωθεί ποτέ. Ενώ υπάρχουν ξέρεις, Ναι, ναι, καλά. Και... Εδώ τώρα μιλάμε Αλλά για σοβαρό πράγμα. Να πω κάτι, Ά, τσακωθεί, το κακό ναι, το vibe και... από ότι κάτι θα πάει στραβά το έχει εξ η αλήθεια mm. είναι. Δυστυχώ. Για μα λε. Όχι. Για <laughs> μένα. <laughs> 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 για το χώρο. <laughs> <λες, laughs> θα στείλει μία ώρα. 45, λεπτά, 45, 45 το λεπτά. Το κακό το vibe <laughs> στη σχέση ζωή σου το έχει και απλά πατά σνουζ mm. σε αυτό που σου βγαίνει. Ότι θα γίνει μαλλιά. Ένα, αλλά... ένα βήμα πίσω ένα βήμα πίσω άλλου και κάπου βρίσκεστε τέτοιο. Αλλά γενικότερα. Αλλάζει. Ότι εξελίσσε, εξελίσσε, ναι. Παιδιά, ναι. Πιστεύετε και... στις στι ναι. δεύτερε ευκαιρίε. Όχι, εγώ δεν πιστεύω πάντα στι δεύτερε ευκαιρίε. Έχω δώσει και έχω πάρει ευτυχώ αρκετέ ευκαιρίε και δεύτερε και τρίτε. Αλλά υπάρχουν και σε κάποιου ανθρώπου. Είναι ανάλογα την κατάσταση. Πόσε ευκαιρίε που... και να δώσει. Όχι, και όσε ευκαιρίε και να δώσει δεν θα αλλάξει. Αλλά για μένα έχω πούμε, δύο. Συγκεκριμένου ανθρώπου που ό,τι και να γίνεται, τους χένουμε, δεν του χαίρομαι, δεν του μισώ, δεν έχω bad feelings και αυτά. Δεν πρόκειται να ξανακάνω εγώ παρέα με αυτού του ανθρώπου. Ο κόσμο να γυρίσει ανάποδα ποτέ. Ενώ χωρί bad feelings, χωρί τίποτα, δεν πάει να έχει αλλάξει, δεν πάει αυτό. σω να ε έχει αλλάξει εσύ όμω. Έχω αλλάξει εγώ και δεν πρόκειται να δώσει αυτή την ευκαιρία. Δεν πιστεύω σε αυτή τη σχέση, ρε παιδί μου. Ναι. Είτε φιλική, είτε εγώ πιστεύω στι δεύτερε ευκαιρίε, απλά ανάλογα την περίσταση. Όταν βλέπει ότι κάτι είναι ακραίο κάνεις ένα καλό στον εαυτό σου και δεν συναναστρέφεσαι πια σε αυτή την κατάσταση. Αλλά υπάρχουν και φορές που έχεις κάνει εσύ τη μαλακία και έχεις αδικήσει mm -hmm. κάποιον και εκεί είναι, είναι, σαν να δίνεις ευκαιρία στον εαυτό σου, ας πούμε. Όλοι έχουμε κάνει μαλακίες. Σίγουρα. Πολύ, πολύ ήσυχο σε βλέπω. Για πες εσύ. Ε, αν πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες... Σε γκόμενο γενικά... δεν βγαίνει η δεύτερη ευκαιρία ποτέ. Γενικά... Για να μιλήσω στο γκόμενικό. Ναι, μπορεί. Και σε το ίδιο. Ναι, ενώτερα στο κόμμα. Γενικά πιστεύω ότι αν, ε, αν αγαπά, είτε αυτό είναι μια φιλική σχέση, είτε μια ερωτική σχέση, δεν είναι ότι δίνει ευκαιρίε, είναι ότι κατανοεί. Ότι πρέπει να υπάρχει κατανόηση. Ναι, ρε, να προσπαθεί ε, 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 να καταλάβει τον άλλον. Και τελικά Ά, να τελειώσει όμω. Να τελειώσει. Συνέχεια το διακόπτεται. Μαλάκα. Ε, το δεν δίνει ευκαιρία στη σχέση ακριβώ έτσι <Κι> όπω το, το λες Δεν είσαι εσύ, εσύ ρε, ο Θεό που δίνει ευκαιρίε. Απλά Α, πάνω, πρέπει όχι, να καταλάβει. Το, τον όρο αυτό το χρησιμοποιούμε ότι. Ξέρει τι. Απλά πρέπει να κατανοήσει τον άλλον. Όσο πιο πολύ κατανοεί, τόσο πιο καλή θα γίνει τη σχέση. Όσο αυτό το πράγμα συνεχίζει να διωγγώνεται και δεν μπορεί να βρει τέλο σε αυτό το πράγμα, απλά σηκώνει σε φεύγει. Τώρα, μου, δεύτερη, δεύτερη, ευκαιρία, αυτό το πράγμα το ότι σου δίνω ακόμα μία ευκαιρία να αποδείξει. Μα δεν το αυτό το τι εννοείς, Μέσα σου, είναι. ρε παιδί μου. Λες ότι ότι... δίνει δεύτερη ευκαιρία στην κατάσταση. Επίσης... Όχι ότι συγχωρώ, ε... Είμαι Α, εγώ Είναι εγώ θέμα. Γιατί εγώ θα κατέληγα στο ότι. Επειδή το έχω ακούσει προφανώ. Mm -hmm. Θα σου δώσω μια ευκαιρία να Άλλη μια ευκαιρία να αποδείξει. Αυτό είναι εντελώ χειριστικό. Νίκο, εσύ τώρα εσύ μιλάνε. Ναι, τα ναι, τραυματά σου ναι, νόμιζα... νομίζω... και όχι εσύ. Ναι, έχει δίκιο. Να πω Αλλά δεν είχατε διευκρινίσει αυτό το γιατί νόμιζα ότι Επίση, μπορεί να κατανοεί και να μην κατανοώ, αλλά. Δεν συγχωρώ. Ε, βασικά πάντα να υπάρχει κατανόηση, αλλά φτάνουμε σε κάποιε σχέσει <laughs> από την πολλή. Ενώ. Πώ να σου πω, κατανοώ γιατί η Ευρυδίκη μου το έκανε αυτό. Α, δεν Στα αρχίδια ωραία. μου γιατί μου το έκανε. Το καταλαβαίνω. Αλλά, αλλά άντε για. Απλά ναι. όσο περισσότερη κατανόηση. Αυτό σημαίνει δίνεις όρια. Φορές. Ναι, ναι, αυτό είναι όρια. Ενώ μπο... κάτι μπο... Γιατί, όχι Σταμά... απα... Σταμάτε να πίνεις νερό, αγόρι μου! Α... με <laughs> μου, που σε βλέπω να πίνεις νερό, σταμάτα. μάτια έντε σε λίγο τώρα τους <laughs> Απαντάω στον Χοκ που λέει για την κατανόηση. Ναι, μπορεί να σε κατανοήσω. Είμαστε εγώ και εσύ κολλητή. Μου κάνεις ξέρω εγώ, μια μαλακία. Την κατα... καταναώ... Καταλαβαίνω γιατί το έκανε, σε καταλαβαίνω, αλλά δεν με νοιάζει κιόλα. Δώσ' τα όρια μου και δεν θέλω ξανά να είμαστε φίλοι. Άρα η κατανόηση δεν σημαίνει και. Και σε συγχωρώ κιόλα που το ναι, έκανε. Και είναι δεν ανάλογα. Θέλω, δεν είναι κάθε περίπτωση το ίδιο. Δεν Φυσικά. μπορούμε να απαντήσουμε στο αν θα δώσει δεύτερη ευκαιρία Επίσης Επίση, να λειτουργούμε με κατανόηση. Να λειτουργούμε με κατανόηση. Αλλά όση περισσότερη κατανόηση δίνει και όσο κάποιο τον συγχωρεί, συνέχεια Κάποιοι και το χειρίζονται και διαφορετικά. Το σίγουρα, σίγουρα. Ο άλλο σε χειρίζεται και μετά καταλήγει να είσαι ε, υποχείριο το... ενό ανθρώπου που επειδή τον λυπάσαι βασικά. Και επειδή λυπάσαι το ότι μπορεί να είναι σε μια συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση, εκεί είσαι σε φάση οκ, είσαι μαλάκα. Παιδί μου, έχεις που κάθεσαι και σε χρησιμοποιούν έχεις έτσι. Έχει δίκιο ο φίλο γενικά να επικοινωνεί τα πάντα. Ναι. Γιατί λέμε μόνο τον για το στον τον άνθρωπο τον οποίο έχει δίπλα σου. Να, να, να επικοινωνήσω όμω. χωρί. εμεί. Μα και, αυτό, και για πάντως, εμάς, γιατί ρε. λέμε μόνο για του άλλου. Και εγώ, α πούμε, θα μιλήσω προσωπικά, έχω κάνει μαλακίε χοντρέ. Χαίρομαι που κάποιοι άνθρωποι με έχουν συγχωρέσει και έχουν κατανοήσει γιατί τα έκανε Τη και, και πώ τα έκανε. Σου. Τη σίγουρα, μαλακία μου. Σίγουρα. Ε, κάποιοι άλλοι δεν το έχουν. Γιατί ρε φίλε, κατανοήσει. και να σα πω κάτι. Ε, μπορεί εσύ έκανε μια μαλακία, ωραία. Δεν είσαι όμω αυτή. Σπάνια. Πολύ σπάνια. Πολύ σε πιστεύω. Αλλά δεν, είσαι, δεν είναι η μαλακία που σε Καθορίζε. Που σε καθορίζει σαν άνθρωπο. Δηλαδή, δεν θα πει ο Φίλιππος Α, είναι αυτή η μαλακία γιατί συνέχεια κάνει όχι. αυτή τη μαλακία. Κατάλαβε. Αλλά ανάλογα, βέβαια. Ανάλογα Φίλιππο τώρα. Όχι. <laughs> ε, παι, όχι, αυτό πήγαινα να πω. Ανάλογα. Γιατί αν ο άλλο ναι, ναι, είναι ο άνθρωπο που θα μαλακία. σε σπρώχνει κάθε φορά που τον βλέπει από τον κρεμό, θα λε. Ναι, μαλάκα αυτό είναι ο άνθρωπο. Ναι, σίγουρα, αυτούς, σίγουρα. τον κρεμό κάθε μέρα. Αλλά στι περισσότερε περιπτώσει, τουλάχιστον από του φίλου μου, από εμένα, από τι σχέσει μου, από γενικά. Δεν είναι ότι, οκ, έγινε μια μαλακία μέσα σε ένα-δύο χρόνια ας πούμε, συνεργασία. Δεν σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι μαλάκα επειδή μου έγινε μια φορά μια μαλακία. αυτό. Μα Καλά, αυτό λοιπόν. λέμε. Δεν μιλάμε Ρόλου. για μια μαλακία. Ναι, γιατί... Θα γίνει κι άλλη συγγνώμη, αργότερα. Συγγνώμη. θα γίνει κι άλλη αργότερα. Παίζει ρόλο. Μέσα χρόνου. Παίζει, Ρόλου, ρόλο ποια ρόλο. είναι η μικρή. Και τη μαλακία έχει κάνει. Το μέγεθο τη δηλαδή, μαλακία. Ο Χοκ έχει το τάκι, α πούμε, που έχει διάφορου συνεργάτε εκεί. Αν α πούμε μάθαινε. Αυτό το γιατί δεν ακούγεται. Τι χάθηκε όλο. Αν α πούμε μάθαινε ότι είναι συνεργάτη σου. Έκλειψε λεφτά, α πούμε, από τον Τάκη. Ναι. Φαντάζομαι δεν το συγχωρούσε, δεν το ξαναπένα να δουλέψει μαζί και έχει κάνει μόνο μία μπαλακία. Εξαρτάται. Ε, άκου. να κάνω μια ερώτηση. Εξαρτάται την περίπτωση, αλλά φαντάζομαι. Να να κάνει και θέλω κο... θα δεν να αυτό το Δεν μπορώ να σου απαντήσω απόλυτα ποιος σε κάτι ποιος τέτοιο. Ποιο είναι ο Τάκη. Το λοιπόν. λοιπόν. Τον Τάκη λέει για τον πράντο ah. που έχουμε <laughs> με τα παιδιά. <laughs> τον πράντο <laughs> τα ρούχα. Έτσι ρούχα. Πώ ο Κοίταξε, ρε φίλε, το να σου φάνε λεφτά. Να σου φάνε λεφτά. Το να φάει λεφτά κάποιο πρώτα απ' όλα δεν κλέβει μόνο εμένα, κλέβει και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε δεν είναι μια απόφαση που θα την μόνο. Εμά δεν μα έφερε εσύ όταν πει από εδώ δεν θα μα ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Εσύ δεν θέλετε να με ξαναδείτε. Όχι, δεν αυτό. Δεν είσαι από μένα εσύ. Εγώ και για καφέ θα έβγαινα. και ποτό θα έβγαινα και θα ξανάρεζα να ξανακάνω κουβέντα. Εγώ δεν βγαίνω για ποτό. Τέλεια, καφέ. Και γενικά εμένα μου αρέσει να διαφωνώ στι κουβέντε. Δεν μου αρέσει να κάνω κουβέντα και να συμφωνώ. Είναι πιο ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχω κάνει τον τελευταίο μήνα. Ορίστε. Και πριν από λίγο μου την είπε πίνει νερό για να μην μιλάει καλύτερα. Όχι. Το πέρασα έτσι. Για να μην σε παλέψουμε, μωρέ μαλάκα, γι' αυτό το είπα. Τέλο πάντων, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Για Τελικά δεν είπαμε δίνουμε δεύτερη κρίση δε, 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 το παρακατώ. είπαμε όχι. Τέλα, Ανάλογα σκουράσει την περίπτωση είπαμε. Παιδιά, αν μπορείτε, ε, μην απαντάτε σε καμία ερώτηση, λέτε μόνο τα δικά σα. Εσύ, Εσύ για το τάκι τώρα εδώ Εγώ είπα για το τάκι. Να ξανά... πω κάτι ευχάριστο. Ά, και θα πω μετά τι άλλε, να ξαναπάμε μετά στα σκληρά ναρκωτικά. Πε τρία πράγματα που θέλει να έχει κοινά με το σύντροφο τη ζωή σου. Τροπεζικό λογαριασμό. <laughs> 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 και καταρρύπτω τα πάντα. Και <laughs> ό,τι έχει φτιάξει τόση <laughs> ώρα. Γούστο στη μουσική. Σημαντικό είναι αυτό. Παίζει τόσο ρόλο. Είσαι τρελό. Μουσικό είναι ο άνθρωπο. Είσαι τρελό. Και Αυτό. Ωραία. Γούστο στη μουσική ένα. <σίσεις> Δεν ξέρω, εσύ <σήμείς>, πείτε εσύ τα υπόλοιπα. Oh, σκεφτόμαστε, παίρνουμε το χρόνο μα. Νομίζω ότι εγώ είπα, εγώ είπα <σίλιστα> ένα, θα βρω. Θα βρω. Λοιπόν. λοιπόν. Ωραία. Κοινό για... χιούμορ είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, σε πείτε. Κοινό χιούμορ. Ένα, ένα θα λέμε. <σίλιστα> ναι. Όχι, α... αν έχει κάποιο και τα τρία, θα πει. Ωραία. Ε, για μένα σημαντικό είναι Τώρα να. Τώρα θα γελάσουμε. Α, Γιατί. συγγνώμη, για πε. Κοινού στόχου, παύλα πορεία. Ναι. Να, να έχουν και οι δύο τουλάχιστον. Όχι απαραίτητα. Όχι κοινού, να έχουν και οι δύο ένα στόχο στη ζωή του. Ναι, κοινό στόχο για το πώ θέλει αυτό. Να μην είναι εδώ ένα και ο άλλο εδώ και οι δύο ευθεία. Αυτό ήταν ομοφοβικό. Τι εννοεί? Τίποτα. Δραστηριότητε για μένα. Ναι, σίγουρα. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι δραστηριότητε. Όχι κοινέ. Να έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα. Να θέλετε να πάτε μία βόλτα στο βουνό και οι δύο. Μην είναι αυτοί και τρέξανε. Να μην εγώ. Εγώ θα πω δραστηριότητε τελεία. Δηλαδή, ξέρει. Ξυπνάμε μαζί το πρωί, βρισκόμαστε το βράδυ. Αλλά μην κάνουμε και τα ίδια μα να είμαστε Εσύα Μέλτσο. Αυτό, όχι. Δεν ξυπνάμε αυτό. μαζί το πρωί, ξανακοιμόμαστε μαζί, αυτό, μαζί αυτό το βράδυ και τα λέμε το Σαββατοκύριακο όλη μέρα μαζί, δεν χωριζόμαστε. Αυτό, αυτό. που λέει η ζωή. Ότι... Α, Εσύα λε κάτι άλλο. Εγώ ότι να έχουμε δραστηριότητε. Εκτό. Εκτό. Να είμαστε δραστήριοι και οι δύο. Κατάλαβε. Και να σε χωρίζω και να με στηρίζει. Ναι, ο καθένα να έχει Αυτό είναι να έχει δραστηριότητα. Αλλά δεν είναι σουηδέν Ναι, η ζωή. Δεν σου λέω. Δεν θε αυτό εσύ. Ο αυτό δεν όχι, μιλάω ναι. για ναι. πνίξιμο, ρε παιδιά. Λέω αυτό που λέει η ζωή. Άμα εγώ γουστάρω τη φύση, να, μην, να πάω για κάμπινγκ, να μην είναι ο άλλο. Α, εγώ θέλω το πεντάστερο ξενοδοχείο. Ναι. Να κατουράω και να χέζω στη φύση. Βέβαια, δεν έχει το ενδιαφέρον ναι. το να πάτε και για κάμπινγκ και στο πεντάστερο. Πόσο γαμάτο θα ήταν ε, μου... να πάτε κάπου μαζί και να πάει αυτό στο πεντάστερο και εσύ Λοντά να πα στη φύση, ε. Όχι. <laughs> 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 και να βρισκόσαστε μαζί στην παραλία. Ένα παράδειγμα ο... λέω. Να ο... έχουμε. Ένα... Πα... Την ίδια φάση αυτή. Την okay. ίδια, το να σα αρέσουν στήλει. τα ίδια πράγματα για να μπορείτε να συνεπάρχετε χωρί να υποφέρετε ναι, στο, σε μακροχρόνιο. Στόχου, ενδιαφέροντα. Μ, εντάξει. Η μουσική, οκ. Okay. Τώρα. Ενώ, ρε, παιδί μου, το ε, κοινό γουστό ε, στη μουσική για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί είμαι άνθρωπο που ε, ακούω ε, μέρα. Ε, ναι, μουσική. συμφωνώ. Ε, αλλά. Ναι, εννοώ ότι δεν δε ξέρω αν θα μπορούσα να είμαι κι εγώ με ένα. Ε, χωρίς να θέλω να το πω προσβλητικά τώρα αυτό το πράγμα αλλά το... με ένα μπουζουκόβιο Α, και λαϊκό ναι. και τέρμα ναι. έλα τα ουίσκια πάμε έλα, γιατί αυτό όμως μπορώ. αυτό έχει να κάνει ένα... και με τον τρόπο ζωής ακριβώς ναι, όλες λοιπόν, οι μουσικές εξ... έχουν μια κουλτούρα lifestyle. και ένα lifestyle αυτό. από πίσω αυτό. Ε, Επίση, το να έχει ένα. Πε μα, τρία και εσύ να πω τρία. Και εγώ να πει τρία ναι. και ο Βέλη, πώ να πάμε παρακάτω. Ωραία. <laughs> ναι, όχι, πάω να <laughs> <από> πούμε <laughs> το δεύτερο, ρε παιδιά. Όχι. Να μην μιλήσω, εντάξει. Πες, θα εσύ δεν θα θέλατε να με ξαναδεί. Έλα, παιδιά. Πε, μονομαλάκα. Πάω να πούμε το δεύτερο το και να... με διακόπτει. Αγούρα, μαλάκα, φούλο έτω. Ε, ε, ε... Πάκι. Λοιπόν. Το να έχετε κοινό στόχο κατά κάποιο τρόπο, παράδειγμα, δεν γίνεται το. Αν ο ένα θέλει να κάνει οικογένεια και ο άλλο δεν θέλει. Το ίδιο είπε. Αυτό, αυτό, αυτό εννοούσε. Αυτό. Ε? Αυτό Ωραία. Εντάξει, δεν έχω τρίτο. Δεν ξέρω. Πάρε δεν... όλα τη ευρυδίκηση. Νιώθω ότι θέλω να ταιριάζω σε κάποια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα να μην ταιριάζω σε πολλά για να έχω ενδιαφέρον. Δηλαδή, νιώθω ότι θέλω να με καλύπτει ο άνθρωπο, να μου συμπληρώνει τα πράγματα που έχω. Δεν θέλω να σκέφτεται σαν εμένα. Θέλω να, θέλω να λειτουργεί σαν εμένα, να έχει άλλου τρόπου από εμένα για να μου δίνει αυτό το οποίο δεν έχω. Γιατί αν έχω απέναντί μου έναν εμένα, α πούμε, σε θηλυκό, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν νομίζω θα δηλαδή. βαρεθεί. Εννοείς. Δεν είναι ότι θα βαρεθώ. Είναι, είναι ότι... ότι... θα πλακωθείτε στο ξύλο. Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί. Ή... Θέλω, θέλω, να με γεμίζει, mm. να μου δίνει πράγματα που εγώ δεν έχω στη ζωή μου. Δεν έχω ηρεμία στη ζωή μου. Άρα θέλω να η γυναίκα δίπλα που μου, να σε συμπληρώνει. Να, να έχει, μου, ήρεμη ενέργεια. Θέλω να έχει ήρεμη ενέργεια. Δεν θα μπορούσα να έχω μια γυναίκα έχει δίπλα μου που αυτό. θα είναι έτσι στην τσίτα. Γιατί mm. είμαι εγώ στην τζίτα <laughs> Άντε καλά. Εγώ Πώς θέλω να αυτό. έχει χιούμορ, Είσαι... να έχουμε όντως κοινά ενδιαφέροντα γιατί εγώ θέλω να πηγαίνω ταξίδια, θέλω ο άνθρωπος που μαζί να θέλει να έρχεται μαζί μου στα ταξίδια να κάνουμε πράγματα, να βλέπουμε καινούργια πράγματα, να, γενικότερα και να, να έχουμε το ίδιο ωράριο, ας πούμε να μην μένει ξύπνια ή ξύπνιος ε, μέχρι τις 5 ώρα το πρωί ενώ εγώ κοιμάμαι από τις 11. Θέλω να έχουμε ένα. Να είστε ένα... και δύο. <σχεδίαινε> όποτε πέφτεις εσύ για ύπνο, να πέφτει και ο το ζόρι. Δηλαδή. Ναι, το και μαζί. <σχεδί> <σχεδί> <εγώ, σχεδί> Σημαίνει και αυτό. Εγώ πάω για ύπνο. Ναι, πάω για ύπνο. Πάω για ύπνο τώρα. Παιδιά, κάνω for shutdown στην Αθηνά. Τι Την αναγκάζω και έρχεται και κοιμάται αυτή. Βέβαια ότι, ωραία για σχέση, παιδί μου. Δίνει ελευθερία. Και λε να πάει ταξίδια. Να έχει ισχύει. <laughs> δεν, είμαι πολύ δραστήρια, ρε. Γι' αυτό πέφτω. Κάνω shutdown σε 11 η ώρα, γιατί όλη Ερείς. μέρα είμαι μέσα την τρελή. Και τελευταίο, να έχει στόχου. Δεν με νοιάζει να είναι παρόμοιοι οι στόχοι με του δικού μου. Με νοιάζει απλά να έχει ένα στόχο στη ζωή του αυτό το άτομο και να μην είναι όλη μέρα ε, σε ένα σπίτι. Και οκ, okay, εντάξει, καλά είμαστε και δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Και οκ, okay, είμαι. Οκ, okay, σε αυτή τη φάση δεν θέλω να κάνω κάτι καλύτερο στη ζωή μου. Κατάλαβεστε. Θέλω έναν άνθρωπο δίπλα μου να θέλει να εξελίσσεται όπω θέλει. Η ερώτηση είναι τι χαρακτηριστικά θέλετε να έχει. Έχω ξεχάσει. Πε τρία πράγματα που θε να έχει κοινά μαζί του. Κοινά είναι όμω αυτά που. Α, είπα. Okay. Κινά, να μα αρέσουν τα ίδια πράγματα όσον αφορά. Για τις το στόχο λέω. Να, να, έχει, να έχει και το να έχει άτομο ο στόχο. Δεν είναι απαραίτητα να είναι η ίδια, αλλά okay. να έχει και το, τον ίδιο, την ίδια οπτική στη ζωή Δεν έχετε βάλει κανεί από του τρει το σεξε. Α, το ξέχασα αυτό. Ε, τι γιατί είπε να έχει κοινό, τι να έχει κοινό. Ας πούμε. Κοινή ανάθεση. Να θέλει ναι. okay, μαζί σου. Μαζί σου, σου, σου Αυτέ οι συχνότητε, ε, Συμφωνώ πια. Ναι. Λοιπόν, Συμφωνώ εγώ θα βάλω ε, σίγουρα ε, να υπάρχει είναι αυτό που πει. Θέληση που πίσω, για συχνότητα που είπε. Κοινή θέληση για συχνότητα στο σεξ. Να μα αρέσουν τα ταξίδια. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Λέει σκέψη, τώρα να είσαι με έναν άνθρωπο. Που δεν που... έχει πει σε αεροπλάνο ποτέ. ή που δεν του αρέσει που να του πει, ξέρω εγώ, πάμε! Πάμε στο Τόκιο! Και να είναι. ή αρθέν. που μπαίνει αντίστοιχα όλη μέρα λόγω δουλειά και θα είναι σε φάση. Έχω τρει μέρε πο... να... Πολύ... να... ράξω, δεν θέλω να δω αεροπλάνο, α Εσύ. Έμεινε για το. <laughs> Μιλά για σένα. Αλλά εντάξει, όχι, 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 όχι ρε. Καμία σχέση. Ναι, ε, ε, ε. βέβαια από την άλλη μπορεί να είναι κάποιο που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχει χρόνο να κάνει ταξίδι. Ε, βέβαια. Μα ειδήσει λέμε το ιδανικό όμω. Ιδανικό Μερα. το ιδανικό. Ναι. Και ε, αυτό για το στόχο το να. Ε, ρε, παιδί μου, να έχει έναν άνθρωπο σου τον οποίο το θαυμάζει, ναι. ε, Το οποίο βλέπει ότι ξέρει. Δεν... Καλά, έχει, για να έχει, είσαι ένα... με έναν άνθρωπο. Σημαίνει ότι θαυμάζει. Όχι απαραίτητα. Α, πολλοί α, το κάνουν και ναι. τίποτα. Ο άνθρωπο που είναι αυτό? δίπλα μου. Υπάρχουν άνθρωποι. Ρε, παιδε, δεν είμαστε εμεί εδώ σε αυτή την παρέα. Ναι. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να νιώθουν ανώτεροι σε μια σχέση. οι, οι παιδιά μπορεί να μπαίνουν σε σχέση από ανασφάλεια μην είναι μόνοι του. Ναι, και αυτό δεν, ναι, απαραίτη, Σίγουρα. Από ανάγκη. Δεν, τύπου, δεν το έχει ξανακούσει αυτό. Ναι, αι, αι, αι. Δεν το έχεις ποτέ. Δεν είμαι, ρε παιδί μου. Από το να είμαι μόνο μου, καλύτερα. Α είμαι με κάποιον. Τουλάχιστον να λέω ότι έχω σχέση. Το, ποτέ το, αλλά το κάνει. αυτό. Αλήθεια ε. το λέει. Ναι, μου φαίνεται εγώ... πολύ τρελό αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά δεν το, το έχω κάνει ποτέ. γι' αυτό είμαι και 7 μήνε μόνο μου. Τέλο πάντων. <laughs> ε, στενάχωρο. Άλλα <laughs> ε, <laughs> είναι στενάχωρο σε <laughs> αυτή την ιστορία, όχι αυτό. Τέλο πάντων. Ευρυδίκη, για διάβασε Α, την έχω. τελευταία κάρτα. Τελευταία, αυτό ήτανε. <laughs> Μια μισή ώρα, ακριβώ. Το ξέρα. Διάβασα όποια θέλει. Δεν τσ' αρέσει καμία. Μπορείς να δεις και από μένα, είχα ωραία. Λοιπόν. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Ε, είναι και αυτή, θες να τη δεις. Όχι. <σχύ> Πολύ μαύρη. <σχύ> λοιπόν, έλα, αφού πάμε στο ερωτικό, θα πάμε σε αυτό. Αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, τι θα έκανες διαφορετικό στην ερωτική σου ζωή. Να απαντήσω γιατί, πάρα γιατί είμαι πολύ, πολύ, είμαι πολύ σε αυτό το θέμα. Την ευρυδίκη το χώ και τη ζωή που ήρθαν σε αυτό το podcast. <σχει> Ήταν υπέροχο. Τέλο, θέλω να απαντήσω. Να πω τι θα έκανα διαφορετικό στην ερωτική μου ζωή. Mm -hmm. Είχα κάποιε σχέσει στι οποίε ήμουν πολλά χρόνια κολλημένη εκεί. Ενώ θα μπορούσα να ζήσω λίγο πιο απελευθερωμένα κάποια πράγματα και να κάνω. Περισσότερο σεξ, αν θέλει να πει. Με άλλου ανθρώπου ή με τη σχέση σου. Όχι με τη σχέση μου. Ενώ ρε παιδί μου να εξερευνήσω λίγο αυτό το κομμάτι. Okay. Πιστεύω ότι αυτό θα έκανα στο παρελθόν. Άρα θα χώριζε κάποια σχέση σου πιο θα... νωρί. Θα χώριζα πολύ πιο νωρί για, για να εξερευνήσω λίγο εξερευνήσεις... τον εαυτό μου. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι έχω κάνει λάθο. Okay. Μόνο. Μπράβο! Στο... Εγώ θα μιλήσω τελευταία για στιγμή. Έχω... Ερωτική... Να... έχω να μιλήσω. δεν θα Δεύτερα φορά. Για λίγο την ερωτική ζωή δεν λέμε. Ναι. Α, εντάξει, okay, ναι! Ε, θα σεβόμουν παραπάνω τον εαυτό μου, δεν θα έμπαινα σε σχέσει που δεν είχαν τέλο. Θα κοίταζα πάντα άτομα τα οποία είναι εφικτά και μπορούμε να είμαστε όντω μαζί και άλλα τέτοια. Τι να πω. Για πε. Εγώ, παιδιά, δεν θα άλλαζα τίποτα. Ε, ναι, ναι, ναι. Γιατί και εγώ. Εκεί Εκεί λέω και σα κοιτάω και λέω, μαλλιά, αυτοί τι έχουν να πούνε. Εγώ δεν θα έκανα κάτι διαφορετικό. Ναι, ούτε εγώ. Έχω φύγει από, κάποιες, από αρκετές σχέσεις είχα, Βασικά είχα τρεις μεγάλες σχέσεις στη ζωή μου Και προφανώς για να έφυγα σημαίνει ότι δεν παίρναγα καλά Και εγώ τρεις είχα αλλά, ναι, oh. Δεν θα άλλαζα τίποτα Και αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους προφανώ Προφανώς και για αυτό που είναι Αλλά δεν θα μπορούσα να ξανά ήμουν μαζί τους Αν, ναι, θα, δε δε θα, δε θα, σε θα έχει έχει κάτι. Σε με, κύκλος, αυτό με εννοεί. διαμορφώσανε σε αυτό που είμαι σήμερα και έχω κερδίσει. Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από τι προηγούμενε μου σχέσει. Ασχέτω άμα. σε δεν καλά. Αν ο τώρα έκανε για, να για πίσω. Θα θα έκανα, θα... Έκανα, τι, τι δεν θα Δεν θα, θα, θα άλλαζα τίποτα. Θα έκανα ξανά τα, τα ίδια πράγματα ακριβώ που έκανα. Και τα ίδια λάθη ακριβώ. Γιατί, γιατί, αυτό αυτός είναι Γιατί αυτό είμαι σήμερα. Αυτό, ναι, αυτό, με διαμόρφωσε. Αυτό με έφτασε εδώ, ρε φίλε. Τι να σου πω, ότι δεν θα άλλαζα αυτό. Όχι, δεν θα το άλλαζα. Θα έκανα γιατί... αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει αυτό που είμαι σήμερα. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Εντάξει, το νομίζω ότι και υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία. Δεν θα άλλαζα τίποτα πολύ. Ούτε εγώ θα άλλαζα κάτι. Αλήθεια. Ναι. Δεν είμαι μόνος μου. Δεν θα κάτι. Γιατί... Ε... Εσύ ειδικά... Ρε <laughs> <πλάτε, κάνω. laughs> ε, ε, συ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει. Ότι το παρελθόν μα είναι αυτό που μας έχει φτάσει και μας έχει κάνει αυτό που είμαστε τώρα. Δεν διαφωνώ. Και τα ίδια λάθη. Απλά το να κάνεις πέντε σεξ παραπάνω ή να αποφύγει ένα σεξ κακό δεν σου αλλάζει και τη ζωή. Απλά σε, μπορεί να σε πληγώσει, πούμε, να είσαι λιγότερο, να φτάνει στο σήμερα λιγότερο πληγωμένη. Ε, και ε, να σου πω κάτι, και αυτό το η ξενέρα ή το κλάμα ή το, ο, να χτυπιέμαι στα πατώματα μην με έκανε να μην ξανακάνω το ίδιο λάθο. Τότε που είχα πέσει τα πατώματα, κλάψη, yeah. που κλάψει, που έδινα ευκαιρίε, που γύρναγα πάλι πίσω και έμενα σε μια κατάσταση που δεν βοηθούσε τότε, αλλά όλο αυτό με έκανε να γίνω αυτό που είμαι τώρα. Για ναι, να δε δε θα θέλεις τότε Την να επόμενη έχεις... σχέση με άλλο μάτι. Δε, τότε όμω, αν είχε τη Σοφία που έχει τώρα δεν θα γλίτωνε χρόνια από τη ζωή σου που πήγανε σε εσά. Ε, ε, αυτό λέμε. Δεν θεωρώ ότι όμω. Γιατί αν είναι έτσι, οκ, okay. ναι. Εσύ και μιλάς εγώ... μιλά με τη λογική το να, να ξέρει ακριβώ τι θα γίνει. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα πήγαινα και θα έμπαινα στο bitcoin όταν ήταν 100 ευρώ. Ρε, μαλάκα σιγά με σχολείο αυτό να μην με τι κομμενέ μου. Αυτό ρε, πρό. λέμε. Το θα θα πήγαινα θα... Λά... να βγάλω 100.000 100 εκατομμύρια κατευθείαν. Να στα 30 uh, δισεκατομμύρια Ναι, κόσμή. αλλά αυτό δεν λέμε. Δεν Ότι θα τι θα αλλάζαμε χωρί να επηρεάζεται το σήμερα με βάση του επιστημονικού κανόνε ότι θα σπρώξω αυτή την κούπα και θα καταστραφεί η Κίνα. Μιλάμε για ότι έχουμε τη γνώση οπότε το αλλάζουμε Αν και δεν... Αν σας έκαψει η ζωή αυτός είναι σκοπός της. Εμένα με έχει κάψει λίγο. Αλλά... Το φαινόμενο ε... τη πεταλούδας λέγεται. Ναι, αλλά... Και τώρα να, αλλάζουμε. Ναι, ό,τι και να <laughs> αλλάξει. Θα, θα ναι, υπάρχει αυτό. <laughs> δεν, λέω, όχι, εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα απολύτω. <laughs> ναι. Θα έκανα τα ίδια πράγματα ακριβώ. Ε, Εκτό από να βάλω λεφτά που στο έχεις, bitcoin, α πούμε. Μία κοπέλα που έχει αναχωρήσει, α πούμε, δεν θα το έπαιρνε πίσω σήμερα με βάση το. Λέω ένα, ένα που δεν επηρεάζει εσένα, ένα που επηρεάζει <laughs> έναν άλλον άνθρωπο. Ξέρει τι, Έχω κάνει μαλακή, σίγουρα. Αλλά προφανώ έχω κάνει Έχω λάθο συμπεριφορά. Όπω έχουν κάνει και, και, και μαλακή. Ναι, έχουν Ναι, με έχουν πληγώσει και έχω πληγωθεί, προφανώ. Oh. Ε, αλλά δεν θα άλλαζα κάτι ούτε σε αυτό. Θα τα άφηνα έτσι, όπω είναι. Okay. Δεν θα πήραζα τίποτα απολύτω. Έλα, δηλαδή, 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 δεν δηλαδή, Όχι, εγώ είχα άλλη, 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 άλλη απάντηση στο μυαλό μου. Αλλά μετά από αυτά που είπατε, θα πω ότι. Επειδή θα το πάω με, από το παρελθόν στο μέλλον. Mm -hmm ότι αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι να μην ξανακάνω, ίδια ε, να, μην ξαναπάω σε μια σχέση που έχει το ίδιο μοτίβο. Ποιο μοτίβο; Το μοτίβο ε, χειριστικό. Αυτό είναι άλλο που λες. Δεν είναι καθόλου Όχι, άλλο. Ο καθένα απαντάει. Μα είναι αυτό, Βόκο που, θέλε. είναι αυτό που σου είπα εσύ. Αν δεν είχε κάνει τα λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν. Ναι, το εγώ... κάνει μία. Και το δεν κάνει δύο. Αυτό, το κάνεις δεν κάνει Δεν θα ήσουν η ίδια ναι, ο ίδιο Φίλιππο στην επόμενη σου <χαι> σχέση. Γιατί αν μάθει. ήσουν ο ίδιο, θα είσαι ο ίδιο μαλάκα για πάντα. Τέλο πάντων. Οπότε αυτό λοιπόν προσπαθώ να μην πω. Εγώ είπα το πιο ευχάριστο. Να έχω κάνει δύο σεξ παραπάνω. Εσύ κάνετε και το κάνετε καταπληκτικό. Όχι, εγώ έχω κάνει όσο σεξ όχι, θα ήθελα λίγο περισσότερο. Τέλο πάντων, δεν είναι το σεξ το θέμα. Ε, το θέμα είναι ότι προσπαθώ να μην ξαναμπώ σε σχέση, η οποία είναι, μου θυμίζει κάτι παλιό, που έχει να κάνει με ε, χειριστικότητα, αγώνα, Ποιο έχει το πάνω χέρι, ε, να είναι το δύσκολο, γιατί γενικά εμένα... Κράτα το για την επόμενη, σου κάνει. Αυτό, ή? αυτό. Ότι, τύπου, γιατί είδα και παρατήρησα το μοτίβο, α πούμε, αν θες, ότι το δύσκολο και το ανέφικτο και το... Mm -hmm. Σωστό, δεν σα αρέσει αυτό. Ε, με ιντριγκάρει και, και το δεν πρέπει. Δεν, οπότε τέλεια ε, να μπούμε σε σχέση. Δεν το πιστεύω. Ε, 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 είσαι συναισθηματικά. Καλά. Ναι, με χειρίζεσαι συναισθηματικά oh, και με κάνει να υποφέρω και να νιώθω σκουπίδι. Δεν το πιστεύω. Είσαι έρευνα ζωή. Ναι, 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 ναι <laughs> Ακριβώ <laughs> αυτό. Ε, οπότε αυτό θα ήθελα. Από ότι είσαι στην φάση που είσαι αυτή τη στιγμή. Είναι επειδή τα έχω ζήσει Όχι, αυτό που έχω ζήσει. Αυτό θα φέρει. Αν αλλάξει δεν θα φέρει αυτό στην Εσύ τέρμα αυτό που λε. Ελπίζω να έχω αλλάξει. Στην κατάσταση που βρίσκεσαι, στην παρούσα ή σε συγκεκριμένη. Ελπίζεις. Αυτό έλκει. Ναι. Τέλο. Είναι νόμο. Ναι. Αν νόμος αλλάξεις... από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Ναι, ρε, εσύ, αν αλλάξει αυτό, <χει> θα φέρει <χει> <θα φέρεις χει> τη ζωή σου Είναι άλλα πράγματα. Είναι νόμο. Νομοθέτη. <χει> ναι, προσπαθώ να αλλάξω εγώ για να φέρω στη ζωή μου άλλα πράγματα. και, και πολύ καλά κάνει. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, βέβαια. Να βελτιωνόμαστε προ το καλύτερο χωρί να. Και, και όχι μόνο για την πάρτι μα, και για του αν δεν αλλάξει για την πάρτη σου, δεν αλλάζει Αν δεν αλλάξει για την πάρτη α... σου, για την πάρτη σου. Και, όποιο και όποιο μετά φαίνονται... αλλάζει για τον άλλον που θα έχει δίπλα σου. Δεν θυμάμαι που έχω παρκάρει, Γιατί έχουν περάσει 90 ώρες, Οπότε πρέπει να κλείσει. Αλλά όταν αλλάζει, να πούμε ότι όταν αλλάζει, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην ταιριάζει με του ίδιου ανθρώπου, είτε σε φιλικό είτε σε ερωτικό επίπεδο, είναι, είναι. να μην σε αρέσουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, όταν αλλάζει. Ναι, δηλαδή, δηλαδή να μην σου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν εξελίχθηκαν μαζί σου. Βέβαια. Α, Α. Αν εγώ και ο Νίκο κάνουμε παρέα και εγώ αλλάξω. Μπορεί να πω. Εξελιχθεί. Εξελιχθώ. Βελτιωθεί. Τι σχέση έχω εγώ με αυτόν τον τύπο, yeah. δεν μου δε, ταιριάζει δε, καθόλου. Και είναι οκ αυτό. εγώ αυτό Τι κάνει εδώ, Όλοι το έχουμε πάθει. Ναι, Ζωή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ακριβή πολύ. την καρέκλα από τα οικία πήρε, ρε, που μου ε! πω. 250 για να κάτσει, ευρώ η καρέκλα. Για να, 350 ευρώ 300. η καρέκλα. Για να κάτσει ο, ο κολαράκο σα ε, σε αναπαυτικέ καρέκλε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εμίς, σε αυτό εμίς, το πράδερ. ήρεμο podcast. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Κι εγώ πέρασα το, αλήθεια. Κι εγώ πέρασα πολύ καλά. <laughs> ναι, τώρα είναι που χαμογελάσει. Όχι, όντω πέρασε καλά. Απλά έχω άγχο με, με αυτό που συνέβη. Ε, έχω άγχο. Βάλε τελείω. Έχω άγχο. Απλά έχω άγχο. Να μην έχει άγχο. Ωραία. Ε... Σωτήρα μου, μέσα σε αυτό που συνέβη. Είμαι αρχωμένο, <laughs> μην αρχώνεσαι. Λοιπόν, κλείνουμε το podcast γιατί ο Χοκ έχει να τραγουδήσει στον πύργο ηλία. Κάπου εκεί παίζω, ναι. Εκεί. Είναι Ωραία. 10 παρα 20. Έπρεπε να, ε, να έχω φύγει εδώ και μισή ώρα. Δεν πειράζει, είναι 45 λεπτά που άργησε. Επιλογέ. Αυτό δεν αυτό. λέγαμε. <laughs> Τώρα φάτο. Ε, δεν μετανιώνω. Πάρα <laughs> πολύ. Θα υπάρχουν όλα τα links των παιδιών εδώ από κάτω. φίλε να... Φίλιππ, πάρα... ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νόμιζα ότι καλέσει μόνο του κολλητού. Εντάξει. Τελικά ε, καλεί και του φίλου σου. Ναι. Υυχή. Το... Άντε, καλό βράδυ. Εντάξει. Το podcast. Ή γενικά. γενικότερα. Yeah. Στο podcast δεν είναι. Γι' αυτό βάλατε την <laughs> πιο άσχημη φωτογραφία μου για να με εκδικηθεί. Έλα, όμορφη είσαι κλείσε. Έχει έρθει κλίσε. πρώτη από του κολλητού μου. Κλείσε να φύγουμε, άντε. Δεν έχουν έρθει. Τέλο πάντων. <laughs> Εγώ είμαι σας γαμώτο και ρατό. Αυτά. Γεια. Παραδείγματο. Βοήθεια. <laughs> <laughs>